Να ξέρεις, ο ελληνισμός όλης της Γερμανίας, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας και όλα τα μέλη ελληνικής κοινότητας της Ομοσπονδίας σε ευχαριστούν για την τιμή που τους έχεις κάνει. Επίσης, η Ομοσπονδία ευχαριστεί και την ελληνική κοινότητα που φιλοξενεί αυτή την εκδήλωση. Σας ευχαριστώ. Ένα σύντομο χαιρετισμό θα απευθύνει και ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας, Κυριάκος Φωτιάδης. Εξοφότατε κύριε Πρέσβη, κύριε Πρόξενε. Αγαπητοί συμπολίτες, αγαπητά μέλη της ελληνικής κοινότητας Βερολίνου. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Κοινότητας Βερολίνου, έχουμε τη χαρά και την τιμή να υποδεχτούμε στους χώρους του Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου τον Ευρωβουλευτή Μανώλη Γκλέζο. Ο Μανώλης Γκλέζος, που το 1941 μαζί με τον Απόστολο Σάντα κατέβασε το σύμβολο του ναζισμού από την Ακρόπολη, διακηρύσσοντας έτσι την αντίσταση στον κατακτητή, διεκδικεί 70 χρόνια αργότερα και πάλι στην πρώτη γραμμή την αναγνώριση της οφειλής απέναντι στα θύματα της ναζιστικής Γερμανίας. Μια αναγνώριση για την οποία δεν έπαψε ποτέ να αγωνίζεται, να ενημερώνει και να διεκδικεί, ακόμα και όταν όλοι θεωρούσαν το θέμα λήξαν. Αγαπητέ αγωνιστή και φίλε Μανώλη, εμείς οι Έλληνες της Διασποράς, που γονάμε εξίσου με όλους τους Έλληνες για τα πάσαρα της χώρας μας, εμπνεόμαστε από την επιμονή και το ήθος σου. Και θέλουμε κι εμείς να συμβάλλουμε ώστε αυτός ο αγώνας να δικαιωθεί. Σε ευχαριστούμε που τιμάς με την παρουσία σου το κέντρο μας, καθώς και για το ενδιαφέρον που πάντα έδειχνες για τον απόδημο ελληνισμό. Ευχαριστώ. Ο λόγος τώρα στον κύριο Γκλέζο. Αγαπητοί συμπατριώτες, αγαπητοί φίλοι προσκεκλημένοι Γερμανοί συμπολίτες μας και την κοινότητα, το σύλλογο, τον πρόξενο, τον πρεσβευτή, όλους τους χαιρετάω. Ας μου επιτραπεί μια πρώτη, αν συμφωνείτε και εσείς, διόρθωση. Η συγκέντρωση δεν είναι για το Μανώλη τον Γκλέζο. Θα το ξεκαθαρίσουμε. Η συγκέντρωση είναι για να συζητήσουμε πώς οι Έλληνες που ζουν στη Γερμανία θα βοηθήσουν το θέμα των οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα. Αυτό είναι το θέμα. Και προτείνω γι' αυτό, όπως πάντοτε, να υποβληθούν, δεν θα κάνω εισήγηση, να υποβληθούν ερωτήσεις, που οι ερωτήσεις που θα κάνετε θα φανεί και πού το θέμα είναι κάπως δύσκολο, κατανοητό, και πού το θέμα υφίσταται μια επικίνδυνη από την πλευρά της αντίθετης προπαγάνδας που χώρισε και δεν πιστεύω να μην το γνωρίζω. Στην πορεία, αν δω ότι δεν είσαστε κάτοχοι του προβλήματος, θα το αναπτύξω με λίγα λόγια. Αλλά κυρίως με ενδιαφέρει να δω εσείς πώς το βλέπετε το θέμα. Και γι' αυτό δεν θα κάνω εισήγηση. Θα πρέπει να υπάρξουν ερωτήσεις, τις οποίες θα διευθύνεις εσείς, τους γνωρίζεις όλους. Το πρόβλημα όμως έχει και άλλες διαστάσεις. Ασφαλώς θα θέλετε να μάθετε και ποια είναι και η στάση των Ελλήνων Ευρωβουλευτών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί με ρώτησαν μερικοί και τώρα που ήρθα στο Βερολίνο, λέτε γνωρίζω και παλού. Και να το εστιάσουμε περισσότερο. Έχετε δικαίωμα να κάνετε έλεγχο για τη δουλειά των Ελλήνων Ευρωβουλευτών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ειδικά σε μένα που με έχετε παρόν. Και οπωσδήποτε θα θέλουν μερικοί να ρωτήσουμε και τι γίνεται κάτω στην Ελλάδα και ποια είναι η κατάσταση στην Ελλάδα. Οπωσδήποτε. Λοιπόν, θα μην αγνοούμε την πραγματικότητα. Βλέπω ήδη από το γέλιο σου το ενδιαφέρον που δείχνει και άλλοι όλοι. Αλλά πρέπει να τα χωρίσουμε οπωσδήποτε τα θέματα, να μην μπερδευτούν. Λοιπόν, πρώτο θέμα,
οι οφειλές της Γερμανίας προς την Ελλάδα. Δεύτερο θέμα, η στάση και η συμβολή των Ελλήνων ευρωβουλευτών και ειδικά η δική μου, αν σας ικανοποιεί και τι περισσότερο θα θέλετε να κάνω ή να κάνουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και τρίτο θέμα, η κατάσταση στην Ελλάδα. Τα χώρισα στα τρία. Όχι όλα μαζί, είπα, εθαθήκαμε. Κάτι άλλο χωριστό. Ρωτώ, συμφωνείτε με αυτή τη διαδικασία? Αν συμφωνείτε με τη διαδικασία που προτάθηκε. Να ξεχωριστεί σε τρία θέματα η... Μα έχετε μικρόφωνο, πώς δεν ακούγεται. Η πρόταση είναι να χωριστεί σε τρία θέματα η βραδιά. Πρώτο θέμα για τις επανορθώσεις, δεύτερο θέμα για τη δουλειά των ευρωβουλευτών και ιδίως του κ. Βουλέτου στην Ευρωβουλή και τρίτο θέμα προφανώς το τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Θα χωρίσουμε τα τρία θέματα και ο κ. Βουλέτου θα πάρει ερωτήσεις για τα θέματα αυτά που μετά θα απαντήσει. Αν συμφωνείτε με αυτή την πρόταση. Ναι. Ωραία. Μέχρι τι ώρα θέλουμε να το πάμε, για να ξέρω πώς να χωρίσουμε τα θέματα. Εγώ είμαι διατεθειμένος να σας εξαντλήσω τα θέματα. Θα βάλω ένα όριο τότε μέχρι τις 10 περίπου. Είναι 7 και 4. Νομίζω είναι αρκετός χρόνος. Θα μαζεύουμε ερωτήσεις ή θα τις απαντάτε μία μία. Ναι, πάλι θα ξεφύγω από αυτή τη διαδικασία. Αυτό θα το δείξει η ίδια η ζωή. Αν χρειάζεται να απαντήσουμε σε μια ερώτηση άμεσα ή χρειάζεται να γίνει ένα ορμαθός. Ωραία. Οπότε θα παρακαλέσω όποιοι ενδιαφέρονται να κάνουν ερώτηση να σηκώσουν τα χέρια για να αρχίσω να μαζεύω για το πρώτο θέμα. Το πρώτο θέμα είναι το θέμα των επανορθώσεων. Λοιπόν, εδώ πρώτα ήδη εδώ. Έκανε μια, δεν με ευθύνες εσύ, μια στραβωμάρα. Τι είπες? Επανορθώσεις. Δεν είναι θέμα επανορθώσεων. Είναι θέμα οφειλών της Γερμανίας που είναι δύο κατηγοριών. Οφειλές προς το δημόσιο και οφειλές προς τους πολίτες. Οι οφειλές προς το δημόσιο είναι ένας τομέας οι επανορθώσεις, δεύτερος τομέας το αναγκαστικό δάνειο, τρίτος τομέας η αρπαγή των αρχαιολογικών θησαυρών και η ανάγκη επιστροφής. Είναι τρία θέματα χωριστά. Και οι οφειλές προς τους πολίτες είναι εντελώς άλλο θέμα ξεχωριστό, όχι ότι δεν συνδέεται απόλυτα, αλλά δεν έχει σχέση με τις οφειλές προς το δημόσιο. Εντάξει. Ζητάω συγγνώμη που σε διόρθωσα. Ευχαριστώ για την διόρθωση. Λοιπόν, όποιος θα παίρνει το λόγο, να παρακαλείτε να έρχεται εδώ και να τοποθετείτε. Νικό, αν μπορείς. Φέρουμε ένα stand από μέσα από τη γωνία. Θα το χρειαστούμε γιατί και ο κύριος Λεωσ μιλάει όρθιος και μάλλον ο κόσμος θα έρθει εδώ μπροστά. Λοιπόν, ξεκινάω με τον κύριο Σαββίδη που ήθελε να κάνει ερώτηση. Τον κύριο Βασιλιάδη. Πού το συνδέεται? Έχετε σειρά. Ήθελα να ρωτήσω τον Μανώλη. Η γερμανική κυβέρνηση λέει εδώ ότι νομικά με τη συμφωνία των 4+2 έχει καλυφθεί όλο το θέμα και δεν μόνο ηθικά μπορούμε να αναζητήσουμε εμείς τις οφειλές ή όχι. Νομικά με τη συμφωνία των 4+2 έχει κλείσει. Ποια είναι η γνώμη δικιά σας? Δεν είναι αυτή η επίσημη απάντηση της γερμανικής κυβέρνησης. Είναι απάντηση που δίνουν η προπαγάνδα γερμανική. Ως τώρα η επίσημη απάντηση της γερμανικής κυβέρνησης εκφράστηκε από τον Σόιμπλε με δύο απόψεις. Η πρώτη άποψη του Σόιμπλε είναι ότι το θέμα θεωρείται λήξα. Και εγώ του μόλις το είπε, είναι 2 χρόνια που το λέει, από τότε ως τώρα το επαναλαμβάνω. Όταν λες το θέμα θεωρείται λήξαν, άρα υπήρχε θέμα. Το πρώτο. Αναγνωρίζεις λοιπόν ότι υπήρχε θέμα. Δεύτερον, σε ρωτάω, πότε έριξε και πώς έριξε. Και αυτό το επαναλαμβάνω 2 χρόνια. Και προχτές πάλι σε ένα κανάλι γερμανικό, τι είπα, είπα ότι από αυτό το κανάλι το ξανακαλώ, τι θέλει. Θέλει συνάντηση δυο μας, θέλει συνάντηση μπροστά στο λαό, θέλει συνάντηση σε οποιαδήποτε συγκέντρωση. Να έρθει και να μας πει
Πότε έληξε και πώς έληξε. Αυτό είναι το ένα επιχείρημα του... Σας δίνω το μικρόφωνο. Ρε παιδιά, μ' ακούτε χωρίς μικρόφωνο. Όχι. Ας το μικρόφωνο. Εγώ είμαι εναντίον των δύο μεσολαβητών οποιασδήποτε κατηγορία. Λοιπόν, μ' ακούτε ρε παιδιά. Βάλ' το εκεί, ας το εκεί το μικρόφωνο, ας το. Μη κουβεντιάζετε ιδιαίτερα για να μ' ακούτε να ακούτε. Η δεύτερη άποψη την οποία έχει εκφράσει επίσημα ο Ιμπλε είναι ότι να αφήσουμε το παρελθόν και να δούμε το μέλλον. Η απάντηση δική μου σε αυτό το θέμα είναι η εξίσου, την έχω πει. Στο Σόιμπλε, βέβαια στον ίδιο, έχω πει και ζητάω να την ακούσει. Πρώτον, ένας λαός που ξεχνάει την ιστορία του δεν μπορεί να έχει μέλλον. Με απλά λόγια. Να πάμε πιο φιλοσοφικά στο θέμα. Στην Ελλάδα υπάρχει μία λέξη που λέγεται αλήθεια. Εάν δεν το γνωρίζετε, η αλήθεια είναι σύνθετη λέξη από το στερητικό «α» και τη λύθη, που σημαίνει για να υπάρξει αλήθεια δεν πρέπει να ξεχάσεις, να λησμονήσεις, να ξεχάσεις το παρελθόν. Προσέξτε το σημαντικό αυτό που λέω. Από φιλοσοφική πλευρά πάτε, το από γλωσσολογική πάτε και το πάτε, αυτός πάει κόκαλα. Για την Ελλάδα, για τους Έλληνες που έχουν δώσει τον πολιτισμό στην Ευρώπη και επιλέγουν αυτό, η λέξη αλήθεια τα αποκαλύπτει άλλο. Αυτό είναι η μία πλευρά. Αν δεν την καταλαβαίνει όμπλε, υπάρχει και άλλη πλευρά. Τελευταία πριν 6 μήνες πήρε απόφαση η γερμανική κυβέρνηση να συνταξιοδοτήσει, προσέξτε, όχι να αποζημιώσει, να συνταξιοδοτήσει τους απογόνους εις το ΕΣΑΗ, χωρίς διακοπή. Εβραϊκής καταγωγής που έχουν οι πρόγονοί τους, υπήρξαν θύματα της ναζιστικής θηριωδίας, αλλά που κατοικούν στο Ισραήλ. Το διπλωματικό κόλπο το καταλαβαίνετε. Είναι για να έχει καλές σχέσεις με το Ισραήλ. Θα μου πείτε τι σημασία έχει αυτό, θα σας πω το εξής, ότι για ένα ολόκληρο χρονικό διάστημα, θα το ξέρει ο πρέσβης, δεν υπήρχαν διπλωματικές σχέσεις μεταξύ Ισραήλ και Γερμανίας, γιατί αρνιούνταν η Γερμανία να δώσει τους εγκληματίες πολέμου να δικαστούν στο Ισραήλ. Και το Ισραήλ πήρε μια ισχυρή απόφαση, διακόπτει διπλωματικές σχέσεις. Για να έχουν διπλωματικές σχέσεις μαζί σου, πρέπει να το κάνεις αυτό. Το έκανε αυτό και όλοι. Αυτό, αλλά επειδή θέλει να χρησιμοποιήσει το Ισραήλ για την πολιτική που θέλει να κάνει η Γερμανία στη Μέση Ανατολή, γι' αυτό το λόγο τώρα, προσέξτε, δεν αποζημιώνει, συνταξιοδοτεί εις το διηνεκές τους απογόνους των θυμάτων της ναζιστικής θηριωδίας εβραϊκής καταγωγής. Δηλαδή, κατά την αντίληψη στη γερμανική, οι Εβραίοι είναι δύο κατηγοριών. Αυτοί που ζουν στο Ισραήλ και οι άλλοι, ας πούμε, οι Έλληνες Εβραίοι που ζουν στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι δεν πρέπει να ούτε να αποζημιωθούν, καν όχι να συνταξιοδοτηθούν. Καταλαβαίνετε τη διαφορά. Πάμε τώρα στο ερώτημά σου που έχεις κάνει και που λένε αυτό. Αυτό είναι ψέμα. Το 4-2 ήταν μια προσπάθεια που έκανε η Γερμανία η Δυτική να μην ξοφλήσει κανέναν εάν δεν ενοποιηθούν οι Γερμανίες. Από μια πλευρά μπορεί να πει κανείς ήταν και σωστό. Το 1990 όμως ενοποιήθηκαν οι δύο Γερμανίες.
και το γερμανικό ενοποιημένο κράτος έβαλε προθεσμία 5 ετών, αν έχεις τίποτα να διεκδικήσεις εσύ για αυτό το θέμα, να το διεκδικήσεις. Δυστυχώς οι ελληνικές κυβερνήσεις άφησαν και πέρασαν 5 χρόνια χωρίς να γίνει τίποτα. Και το Νοέμβριο του τελευταίου χρόνου, το 1995, πρεσβευτής εδώ ο Μπουρλόγιαννης, του δίνει εντολή ο Γεώργιος Μαγκάκης, που ήταν αναπληρωτής υπουργός, με υπουργό εξωτερικών τον Κάρολο τον Παπούλια, να θέσει τα θέματα των οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα. Άρα δεν ισχύει ούτε αυτό που προπαγανδίζουν μερικοί, ότι με νομικά δήθεν έχει καλυφθεί το θέμα. Αλλά επειδή έχω μπροστά μου το τελευταίο... το τελευταίο που άκουσα από την πλευρά του... από τον πρώτο ψεκασμό που μου κάνανε, έχει ελαττωθεί η όρασή μου και δεν βλέπω όπως έβλεπα παλιά. Σε να τα λέω. Ήθελα να παρακολουθήσω. Βλέπω καλά. Λοιπόν, λέει ο Γερμανός κυβερνητικός εκπρόσωπος Ζάιπερ. Λέει λοιπόν ότι η θέση της γερμανικής κυβέρνησης για την ελληνική διεκδίκηση, για την διεκδίκηση πολεμικών επανορθώσεων είναι ξεκάθαρη και δεν έχει αλλάξει. Καταρχήν πολεμικές επανορθώσεις. Λέει, λέει για πολεμικές επανορθώσεις. Εάν ο κύριος Ζάιπερ απεφάσισε να αποζημιώσει τους Έλληνες ή Αλακάδη για τις πολεμικές πώς το λέει, πολεμικές επανορθώσεις, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Θα σας φανεί παράξενο και θέλω να το ξεκαθαρίσω. Εμείς μιλάμε για οφειλές της Γερμανίας προς την Ελλάδα. Δεν μιλάμε ποτέ για πολεμικές επανορθώσεις. Όταν δύο κράτη συγκρούονται, δημιουργούνται πολεμικές καταστροφές. Δημιουργούνται πολεμικές καταστροφές. Ως τώρα, οι ανθρωπιστικές οργανώσεις δεν πέτυχαν να αποζημιώνονται οι πολεμικές καταστροφές. Όλα όσα οφείλουν στην Ελλάδα είναι όταν τελείωσαν οι πολεμικές συγκρούσεις και άρχισε με διάφορους τρόπους η απομίζηση του πλούτου του ελληνικού λαού από τα στρατεύματα κατοχής. Καταλαβαίνετε τη διάκριση. Γι' αυτό όποιος μιλάει για πολεμικές αποζημιώσεις κάνει λάθος. Εάν δεν κάνει λάθος, είναι ο κύριος αυτός κυβερνητικός εκπρόσωπος. Εάν δεν κάνει λάθος, χαιρετίζω που αποφάσισε η γερμανική κυβέρνηση και αποζημιώνει τις πολεμικές συγκρούσεις. Να το πω, θα σας λέω κάπως έκπληκτος και δεν το καταλαβαίνετε. Εάν παραδείγματος χάρη την ώρα που γίνεται η πολεμική σύγκρουση με τα αεροπλάνα του άλλους καταστρέψει γέφυρες, καταστρέψει δρόμους, καταστρέψει κτίρια, αυτά είναι αποτελέσματα της πολεμικής σύγκρουσης. Δεν έχουν σχέση με αυτό που ζητάμε εμείς. Εμείς δεν ζητάμε αποζημίωση, επανόρθωση για τις πολεμικές συγκρούσεις. Ζητάμε αφότου μπήκανε μέσα και επειδή σας βλέπω πάλι να πολύ έκπληκτο. Τι κάνανε όταν μπήκανε μέσα, να το καταλάβετε. Μόλις μπήκανε μέσα στην Ελλάδα, έχει τελειώσει η πολεμική σύγκρουση.
έχουν κατακτήσει τη χώρα, ακολουθεί ένα επιτελείο οικονομολόγο. Και αμέσως τι κάνει. Λέει το εξής καταπληκτικό. Το 51% των μετοχών, των δημόσιων επιχειρήσεων, των τραπεζικών επιχειρήσεων και όλων των μεγάλων ιδιωτικών επιχειρήσεων περνάει στην ιδιοκτησία, προσέξτε, στην ιδιοκτησία της γερμανικής κυβέρνησης. Έγινε κατανοητό. Θα το σκεφτείτε αυτό όσο από εσάς πειράζεται οικονομικά, ότι εάν ένας έχει το 15% των μετοχών μιας επιχείρησης, τη διευθύνει. Εδώ το παίρνει το 51% αμέσως. Είναι ιδιοκτησία μου, λέει. Ένα μέτρο. Δεύτερο μέτρο. Αναβιώνει το καθεστώς της δεκάτης. Δηλαδή, οι Οθωμανοί το 10% της αγροτικής παραγωγής το έπαιρναν, έκαναν κατάσταση και το έπαιρναν χωρίς καμιά αποζημίωση στον αγρότη. Το αναβίωσε και το 10% όλης της αγροτικής παραγωγής της χώρας επέρασε χωρίς αποζημίωση των αγροτών στα χέρια των Γερμανών. Έγινε κατανοητός. Ούτε αυτά τα ξέρετε, παιδιά. Αυτά τα ξέρουμε, τα δέκατα, τα λεγόμενα δέκατα τότε που πλέγανε. Ερχόταν από τα λόγια. Το ξέρεις εσύ, οι άλλοι, το ξέρετε. Βέβαια. Πολύ. Πάμε τρίτο. Αφού βλέπω και δεν το ξέρετε, γι' αυτό αναγκάζομαι και λίγα. Το τρίτο ποιο είναι. Λέγεται, και εδώ είναι λάθος, ότι άρπαξε το χρυσό της Ελλάδας. Δεν βρήκε ούτε μία ουγιά. Ούτε μία ουγιά. Η κυβέρνηση τότε της δικτατορίας μαζί με την ντροπή της πήρε και το χρυσό και έφυγε, που αν θέλετε να μάθετε πήγε στη Μέση Ανατολή, από εκεί πήγε στην Νότια Αφρική και από εκεί γύρισε στο Λουκάμπ. Και είναι ένα θέμα με τους Εγγλέζους να το έχετε υπόψη, ότι εκμεταλλευόταν το χρυσό όλα αυτά τα χρόνια χωρίς να μας δίνει λογαριασμό. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία με τους Εγγλέζους. Έδινε στο Χαραμοφάι. Πάμε τώρα στην Ελλάδα. Δεν βρήκε ούτε μια ουγιά χρυσού. Τι βρήκε όμως, αν έχετε ακούσει από τους παππούδες και προπαππούδες σας, βρήκε τα ασημένια 20άρικα, τα ασημένια 10άρικα, βρήκε και όλες τις κατηγορίες μέχρι τη δεκάδα. Τα έλειωσε, τα κατάσχεσε, τα έλειωσε και αν θέλετε ακρίβεια, σε αυτό το βιβλίο μου που έχω γράψει και ένα Μαρκοναΐτα, λέω ακριβώς τα ποσά που πήρε. Δηλαδή, τι ακριβώς πήρε. Πήρε 37 τόνους ασήμι. Πήρε. Όχι, συγγνώμη, 18 τόνους ασίμ, 71 τόνους καρπό, 10 τόνους νικέλιο και 2 τόνους περίπου ψευδάργυρο. Και επειδή ήταν νομότυποι οι Γερμανοί, πρέπει να ξέρετε, το Τρίτο Ράιχ ήταν πολύ νομότυπο. Μας τα πλήρωσε. Αλλά το τι πλήρωσε τώρα. Για όλα αυτά, τους τόνους του ασημιού, του χρυσού, του ψευδάργυρου, του καρπού κτλ. Μας έδωσε 104 χρυσές λίρες. 104, να το θυμάστε. Πλήρωσε. Αυτός είναι ένας άλλος τρόπος που σας είπα που αρπαγείς. Φτάνουμε και σε έναν άλλο τρόπο. Ο κάθε Γερμανός στρατιώτης ήταν εφοδιασμένος με ένα χαρτονόμισμα των 50 Reichsmark, των 50 μάρκων, 50 ακριβώς, και του είχαν πει του Φαντάρου ότι ένα μάρκο αντιστοιχεί με μία δραχμή. Πήγαινε λοιπόν στα περίπτερο, αγόραζε τσιγάρα, πήγαινε στο καφενείο, έπινε καφέ, πήγαινε στα καταστήματα, αγόραζε οτιδήποτε πράγματα υπήρχαν και οι επισητιστές των λόχων του στρατού πήγαιναν
σε μεγάλα καταστήματα της αγοράς και αγοράζαν για να επισηθήσουν το λόγο. Όλα αυτά δεν μπορούσε να τα καταλάβει ο Έλληνας πολίτης. Είχε μπροστά του το Fifth Reichsmark. Πήγε στην τράπεζα και λέει, πέστε μου, δώστε με ελληνικά λεφτά γιατί δεν το καταλαβαίνω αυτά. Πήραν το χαρτονόμιο, έφτασαν στα ανώτερα κλιμάκια των τραπεζών να το δούνε. Ένα γνήσιο γερμανικό, παλιά τώρα έχουμε τα ευρώ, ένα γνήσιο γερμανικό χαρτονόμισμα είχε είτε την υπογραφή του Υπουργού Οικονομικών, όπως και στην Ελλάδα αν θυμόσαστε παλιότερα, είτε την υπογραφή του διοικητή της τράπεζας που είχε εκδώσει το χαρτονόμισμα. Εδώ δεν υπήρχε καμιά υπογραφή. Κοιτάζουνε ποιος το έχει εκδώσει. Γράφει ποιος το έχει εκδώσει. Το έχει εκδώσει το Reichs Credit Kassenschein, κρατικός πιστωτικός οργανισμός. Κοιτάζουνε στον κατάλογο των τραπεζών, τέτοιο πρόβλημα δεν υπάρχει. Ξέρετε. Τι υπήρχε όμως. Υπήρχε ένας αύξων αριθμός με κόκκινα γράμματα που ήταν το συγκεκριμένο χαρτονόμισμα έχει αυτό το αριθμό. Για να ξέρουν οι Γερμανοί τι έχουν βγάλει. Όταν φεύγανε οι Γερμανοί, ο Ελλάς κατέσχεσε το αυτοκίνητο που τα τύπωνε. Είχαν φέρει μαζί τους και το αυτοκίνητο που τα τύπωνε. Η κυβέρνηση Τσολάκογλου, όχι από αγάπη και από ενδιαφέρον για την οικονομία της χώρας, αλλά για την δική της οικονομική λειτουργία, λέει στους Γερμανούς, δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα, κυκλοφορεί το γνήσιο γερμανικό χαρτονόμισμα, το πλαστό γερμανικό χαρτονόμισμα, η γνήσια λιρέτα, η ψεύτικη λιρέτα, βγάλανε και η Ιταλία, η ψεύτικη λιρέτα, το λέβατο βουλγάρικο, τα λεύτα αλβανικά, δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα και παρακαλώ να τα αποσύρετε. Ξέρετε ποια ήταν η απάντηση της γερμανικής κυβέρνησης? Να τα αποσύρω αφού τα αγοράσετε. Μπορεί να πάτε να τους συλλάβει ο νους του ανθρώπου. Τι πόνο. Το πλαστό χαρτονόμισμα έπρεπε να το αγοράσουν. Και την υποχρέωσαν την κυβέρνηση και το αγοράσαν. Κάνουμε τώρα μια σύγκριση, για να δείτε. Σύγκριση. Μας δώσανε, σας είπα, 104 χρυσές λίρες για τους τόνους του ασίμου και το χρυσό. Και μας πλήρωσαν και για το αναγκαστικό δάνειο. Όχι το ασίμου, το αναγκαστικό δάνειο, για το... Για το πλαστό χαρτονόμισμα μας έδωσαν, ξέρετε πόσο. 1 λεπτό. Όχι, μας υποχρέωσε να το αγοράσουμε εμείς. Δίνοντας 530.824 χρυσές λίρες Αγγλίας. Βλέπετε τη διαφορά. Μας δώσανε αυτοί 104 χρυσές λίρες για τους τόνους του ασίμου, το χαλκό, το ξεδάργυρο και τους πληρώσαμε εμείς 530.824 χρυσές λίρες. Και στους Ιταλούς 574.000 κλπ. Νομότυποι όμως. Προσέξτε, να πληρώσετε την νομοτυπία τους. Αυτά είναι το τι αρπάξανε. Και σημειώνω τώρα. Οι οικονομολόγοι που τους συνόδευαν ήταν κυρίως οι υπεύθυνοι των μεγάλων εταιριών της Γερμανίας. Το τι αρπάξε η Κρουπ. Με αυτόν τον τρόπο ούτε λέγεται. Το λέω για να πούμε μετά κάτι άλλο παρακάτω. Αυτά λοιπόν είναι οι οφειλές, οι επανορθώσεις που λέμε.
Δηλαδή οι καταστροφές στην εθνική μας οικονομία, όχι οι καταστροφές εξαιτίας των πολεμικών συγκρούσεων, οι καταστροφές της εθνικής οικονομίας. Πώς προσδιορίζεται το ποσό, συνήλθανε στο Παρίσι το 1946, 19 συμμαχικές χώρες, ανοίγω μια παρένθεση, συμμετείχε και η Τουρκία, που είχε βγει πριν ένα μήνα στον πόλεμο υπέρ των σημάδων, κλείνω την παρένθεση, για να δείτε για ποιο λόγο. Ενώ ζητάγαμε 14 δισεκατομμύρια για τις ζημίες που μας κάνανε, τελικά μας το περιόρισαν σε 7 δισεκατομμύρια, 100 εκατομμύρια δολάρια αγοραστικής αξίας του 1938. Οπερέδι που σημαίνει μετατρεπόμενο με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας που μας τα έδωσε σε 108 δισεκατομμύρια ευρώ χωρίς τους τόκους. Αυτή είναι μία οφειλή. Η δεύτερη οφειλή είναι το αναγκαστικό δάνειο. Ξέρετε, θα το έχετε ακούσει πολύ το τι σημαίνει, αλλά πρέπει να το αναλύσουμε να γίνει ακόμα πιο κατανοητό από την πλευρά σας. Στις διεθνείς συμβάσεις της Χάγης μέχρι το 1907 υπήρχε μία διάταξη η οποία έλεγε όταν έρθουν σε σύγκρουση δύο κράτη ο λαός, για πρώτη φορά αναφέρεται τη λέξη λαός, ο λαός της υποταγμένης χώρας οφείλει να διατρέφει το στρατό κατοχής του κατακτητή. Το 1907 όμως προσθέθηκε ύστερα από αγώνα των ανθρωπιστικών οργανώσεων μία πάρα πολύ σημαντική φράση. Η φράση λέει «εάν δύναμη». Δηλαδή, υποχρεούται να διατρέφει ο λαός μιας χώρας τα στρατεύματα κατοχής, εάν δύναται. Μετρήστε τώρα. Γράφει αν θέλεις. Μισό εκατομμύριο γερμανικό στρατός της Βέρμαχτ μπήκε στην Ελλάδα. Ακολούθησαν 250.000 Ιταλοί και ακολούθησε το πρώτο σώμα στρατού των Βουλγάρων 60.000. Ένα σύνολο 810. Αλλά και κατ' εξαίρεση, προσέξτε αυτό ειδικά, όλων των άλλων κατακτημένων χωρών από τους Γερμανούς στην Ευρώπη, μόνο η Ελλάδα υποχρεώθηκε να διατρέφει και το Αφρικα Κόρπς, το γερμανικό που βρισκόταν με διοικητή τον Αλεπού της Σερήνη των Ρώμεν στην Αφρική. Μπορείτε να το βάλετε τον νου σας. Οι Γερμανοί διαπιστώνουν ότι δεν δύναται να γίνει διατροφή. Τον πρώτο μήνα πήρανε 8 δισεκατομμύρια για τη διατροφή. Και το μεταξύ αυτά ανεβαίνουν. Μπορεί να φανταστείτε 8 δισεκατομμύρια σε ένα μήνα για τη διατροφή. Και είδανε ότι δεν γίνεται αλλιώς, δεν γίνεται. Και νομότυποι όπως ήτανε, αποφάσισαν να μετατρέψουν το επιπλέον ποσό που παίρνανε από το εάν δύνατο του ελληνικού λαού σε δάνειο της Ελλάδας προς τη Γερμανία. Δηλαδή για πρώτη φορά στην ιστορία της η Ελλάδα, που δανείζεται από το 1824. Έγινε δανειστής στη χειρότερη περίοδο της ζωής της. Μπορεί να το μαλλιώσει. Δανειστής η Ελλάδα στην πιο τραγική περίοδο της ζωής της. Και ας μου επιτραπεί τώρα εδώ να κάνω μια παρένθεση να δείτε τα στοιχεία πέρα που τα έχω μαζέψει τα τεκμηριών, πώς τα έχω ζήσει ο ίδιος. Δούλευα το Διεθνή Ερυθρό Σταυρό και με είχαν βάλει να καταγράφω τους θανάτους κάθε μέρα στην περιοχή της Αττικής. Σήμερα ο πληθυσμός της Αττικής είναι 1,5 εκατομμύρια. Εάν ανοίξετε μια ελληνική εφημερίδα, πόσους θανάτους θα είδε την ημέρα? Καμιά δεκαριά. Το πολύ πολύ να φτάσει 20. Είναι ο πληθυσμός 1,5 εκατομμύρια. Τότε ο πληθυσμός ήταν 650.000.
και οι θάνατοι που κατέγραφα την ημέρα στη Μεγάλη Πίνα ήταν 400 θάνατοι την ημέρα. Μπορεί να το παλαιμούσα. 400 θάνατοι την ημέρα. Και για να κάνω μια προέκταση στο θέμα, έχω γράψει σε ένα άλλο βιβλίο μου, το έχω δώσει σε ένα βιβλίο, ότι μόνο η Ελλάδα από όλα τα έθνη του κόσμου, όταν ξεκίνησε και όταν τελείωσε ο πόλεμος, έχει λιγότερο πληθυσμό. Να θα μου πείτε η Σοβιετική Ένωση. Η Σοβιετική Ένωση με τα 20 εκατομμύρια νεκρούς, όταν τελείωσε ο πόλεμος, έχει περισσότερο πληθυσμό. Με τον ΓΑΟΠ, θέλετε να μάθετε. Λέω τον ΓΑΟΠ. Ξέρω τις καταστροφές στη Γερμανία και ξέρω και τις απώλειες του άμαχου πληθυσμού. Τα ξέρω. Δεν μπορούμε να τα κρύψουμε αυτά. Βορβάλιζαν και οι Δυτικοί και οι Σοβιετικοί και τον λαό. Για να αναγκαστεί ο λαός τάχα μου να πιέσει την κυβέρνηση. Του λέω του ΓΑΟΠ αυτό το στοιχείο για την Ελλάδα και του λέω πες μου το γερμανικό. Με κοίταζε. Του λέω Γιοχαήλ Γκάου, πες μου την αλήθεια. Όταν τελείωσε ο πόλεμος, είχατε ή δεν είχατε περισσότερο πληθυσμό? Δεν είχα. Και η Γερμανία, όταν τελείωσε ο πόλεμος, είχε μεγαλύτερο πληθυσμό από όταν άρχισε. Βιετνάμ. Βιετνάμ. Έχετε ακούσει για το Βιετνάμ. Στο μεγάλο αγώνα που κάνανε για να διώξουν τους Γάλλους αποικιοκράτες, έχασαν 2 εκατομμύρια πληθυσμό. Και με έχουν βεβαιώσει οι πρεσβευτές στην Αθήνα του Βιετνάμ ότι όταν τελείωσε ο πόλεμος είχαν περισσότερο πληθυσμό από τα λάθη. Αυτό το στοιχείο το λέω για να το έχετε στα χέρια σας. Τελειώνει η παρένθεση αυτή. Επανέρχομαι το αναγκαστικό δάνειο. Νομότυπη η Γερμανία σας είπα, Ξέρετε πού έφτασε η νομοτυπία τους. Πλήρωσαν και 2 δόσεις. Αποπληρωμής του δανείου. 2 δόσεις. Το καταλάβετε. Σε ποιο νόμισμα? Το πλήρωσα σε ελληνικές δραχμές, αλλά δεν έχει σημασία. Το πλήρωσα. Τι σε ενδιαφέρει τώρα το νόμισμα, έχει σημασία. Γιατί η ουσία, ότι πλήρωσαν 2 δόσεις. Τα στοιχεία αυτά τα έχει πρώτο δημοσιεύσει ο Άγγελος ο Αγγελόπουλος δεκαετίες πριν. Δεν διαψεύθηκαν ποτέ από κανένα και τώρα έρχονται να μικρύνουν, λέει, το ποσό. Το ποσό αυτό που μας αφήνουν οι Γερμανοί είναι 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια αγοραστικής αξίας του 38, δηλαδή 54 δισεκατομμύρια ευρώ. 54 δισεκατομμύρια και 108 μας κάνουν 162 δισεκατομμύρια χωρίς τους τόκους. Επαναλαμβάνω, χωρίς τους τόκους. Αυτά είναι τα οικονομικά. Αλλά πέρα από τα οικονομικά μας οφείλουν και τις αρπαγές των αρχαιολογικών θησαυρών. Μας τις αρπάξαν. Υποχρέωσαν τη Σοβιετική Ένωση να επιστρέψει το θησαυρό του Πριάμου, που δεν είναι και δικός τους, είναι ανήκει στην Τρία, αλλά τέλος πάντων, να τον επιστρέψει που τον είχαν αρπάξει από την Γερμανία. Αυτοί γιατί δεν επιστρέφουν τους αρχαιολογικούς θησαυρούς? Εδώ είναι που τους πιάνουν. Εδώ δεν είναι οικονομικό. Γιατί δεν τα έχετε επιστρέψει? Για ποιο λόγο? Κατάλογο των αρχαιολογικών θησαυρών έχει εκδώσει αμέσως μετά την κατοχή η αρχαιολογική υπηρεσία, είναι γνωστό. Δεν είναι πως λεπτομέρειες. Και τον ίδιο κατάλογο τον κατέχει και το τμήμα αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου του Αθηνών, το Καπεδιστριακό Πανεπιστήμιο. Αυτές είναι οφειλές προς το δημόσιο. Και έχουμε τις άλλες που είναι οι οφειλές προς τους πολίτες. Που είναι τι? Οι οφειλές προς τους πολίτες είναι πολύπλοκες.
αλλά τελικά κατέληξε μονάχα σε μία οφείλη. Τι εννοώ, πολύπλοκες. Εάν βάδιζε μια γερμανική περίπολος και συναντούσε ένα ποδηλάτη, τον σταμάταγε, του έδινε ένα χαρτί και του έλεγε μετά από τον πόλεμο θα πάρεις πίσω το ποδηλατό σου, κατάσκευε. Εάν συναντούσε ένα με το γάδαρό του, το ίδιο με την αγελάδα του, το ίδιο με οτιδήποτε. Εάν πήγαινε σε ένα μέρος και έβλεπε ένα ωραίο χτίριο, το έκανε επίταξη προς διαμονή του διοικητή του γερμανικών στρατευμάτων της περιοχής. Χαρτιά, χαρτιά, συνέχεια, έδινε. Όλα αυτά πήγανε περίπατα. Πιστεύω ότι από εσάς οι παππούδες σας θα έχουν φυλάξει και λιώσανε μέσα στα αρχεία, κατά κάποιο τρόπο. Και έμεινε μονάχα η ανεκτίμητη τιμή του θύματος, του θανάτου. Τη γνωρίζετε την υπόθεση του διστόμου, σας είναι γνωστή και δεν χρειάζεται να σταθώ περισσότερο, πιστεύω. Μην μου πείτε, δεν ξέρετε και την υπόθεση του διστόμου. Λοιπόν, θα ξέρετε όλα και τελειώνω. Δεν περίμενα ότι δεν θα σας είναι γνωστά αυτά. Εγώ τελειώνω, ζητάω συγγνώμη. Αλλά έπρεπε να το καταλαβαίνω να σας τα πω για να μην υπάρχει πρόβλημα. Πολλά που σας λοιπόν, σύντροφε Μανώλη, στην αρχή έκανες μια πολύ σοβαρή διόρθωση. Δεν μιλάμε για επανορθώσεις, αλλά μιλάμε για όφυλες. Το ίδιο κάνουν και οι Γερμανοί σε μια άλλη περίπτωση. Δεν μιλάνε για Befreiung, μιλάνε για Zusammenbruch, για συντριβή. Δεν έχουν οι Γερμανοί το αίσθημα να πούνε ότι η Γερμανία απελευθερώθηκε. Εδώ σε επίσημες γιορτές αποφεύγουν τη λέξη Befreiung. Άμα από αυτό θα φύγουμε τώρα. Πώς βοηθούμε εμείς οι Έλληνες, είπες, στο θέμα αυτή των αποζημιώσεων ή των οφειλών των Γερμανών προς την πατρίδα μας. Εγώ θα πω μόνο ένα πράγμα. Χρόνια και χρόνια, δεκαετίες, οι κυβερνήσεις μας με προδότες πρωθυπουργούς δεν είχαν το σθένος να βάλουν στο τραπέζι το αίτημα αυτό. Επιτέλους έχουμε μια κυβέρνηση η οποία το κάνει. Και θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ σε αυτό να πεις μια κουβεντούλα. Εάν η κυβέρνηση δεν σταθεί σε αυτό το ύψος της, θα χάσουμε και αυτό το δικαίωμα. Γιατί τρέχουμε κίνδυνους μεγάλους το τι θα γίνει με τους άλλους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΕΒΕ. Λοιπόν, ο ελληνικός λαός στη Γερμανία, εμείς οι Έλληνες, περιμένουμε στο πλευρό της κυβέρνησής μας να σταθεί αντάξια των απαιτήσεων που έβαλε στο τραπέζι και θα μπορεί μόνο έτσι να βοηθήσει και ο πολίτης εδώ στη Γερμανία την κυβέρνησή μας. Άλλο τρόπο δεν έχουμε. Άμα κάνει αυτά που υποσχέθηκε η κυβέρνησή μας, θα είμαστε κι εμείς δίπλα στο πλευρό της παλικάρια, σαν τους 300 του Λεωνίδα. Αλλά νικήσε την ισορροπία. Ερώτηση τώρα. Έχω δύο ερωτησούλες. Η μία ερώτηση είναι εάν η κυβέρνησή μας με τη δύναμη που πήρε με την εντολή από τον ελληνικό λαό θα μπορέσει να βάλει στο τραπέζι την κυρία Μέρκελ και την κάθε κυρία Μέρκελ να κουβεντιάσουμε, διότι χωρίς την εντολή του λαού καμία κυβέρνηση δεν έχει τη δύναμη. Μόνο ο λαός είναι αυτός που αποφασίζει τα πάντα. Και λαός ενωμένος λένε ποτέ νικημένος. Λοιπόν, είναι αυτή η περίπτωση η σωστή ή να πηγαίνουμε στο Ten Hag, στα δικαστήρια, για να δούμε εκεί τη δικαιοσύνη. Εκεί θα κάνουμε μια μικρή παρενθεσούλα. Στα δικαστήρια αυτά το μεγάλο μακρύ χέρι το έχουν ισχυροί και τα επηρεάζουν τις αποφάσεις. Το είδαμε και με την απόφαση της Ιταλίας που πήγε στην Ten Hag. Γι' αυτό το βάζω σε κλείνω παρένθεση. Ποια είναι η δική μας επιλογή, η καλύτερη? Είναι μια ερώτηση αυτή και η δεύτερη ερώτηση, γιατί τώρα το ξέχασα, έχω δεύτερη ερώτηση. Η μία είναι σε την παράθεση. Λοιπόν, τα 268 δισεκατομμύρια που ελογάριασε, που υπολόγισε η κυβέρνησή μας, δεν είναι λίγα? Τελείωσα, ευχαριστώ. Κύριε Παπαναστασίου. Νομίζω ότι έθεσε πολλά ερωτήματα και πρέπει να υπάρξει απάντηση.
το θέμα το παλεύαμε από το 1946. Υπήρξε μια οργάνωση, ο Φίνιξ, που την αποτελούσαν οι συγγενείς των κομμάτων και η οργάνωση αυτή, ο Φίνιξ, αγωνιζόταν για το θέμα. Βέβαια, μπροστά στην κατάσταση, φωνή βόντος εν τη ρήμο. Η επιτροπή αυτή συνέχιζε τους αγώνες της, φτάσαμε, περνάγανε τα χρόνια, δεν γινόταν τίποτα, η Γερμανία όλο ανέβαλε, μέχρι που βρήκε το περίφημο κόλπο, αν δεν ενοποιηθώ δεν γίνεται τίποτα. Και θα σας πω μονάχα ένα επεισόδιο που έχει σχέση με απόλυτη με τη Γερμανία. Εδώ είμαστε στο Ανατολικό Βερολίνο, στο Δυτικό. Δυτικό. Λοιπόν, το 1965 με κάλεσε εμένα προσωπικά η κυβέρνηση της Ανατολικής Γερμανίας, ο Ούμπριχτ, να έρθω εδώ να συμμετάσχω στα 20 χρόνια από τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η πολιτική μου ιδιότητα τότε, ήμουν οργανωτικός γραμματέας της ΣΕΔΑ και επειδή ήμουν και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ήρθε εδώ στο Βερολίνο να με συναντήσει κρυφά το πολιτικό γραφείο του ΚΚΕ. Λέω λοιπόν στο πολιτικό γραφείο ότι εγώ ως ΣΕΔΑ θα θέσω στον Ούμπριχτ το θέμα. Θέλετε να χρησιμοποιήσω το ΚΚΕ. Μη βεβαίως. Συναντιέμαι με τον Ούμπριχτ και του λέω μην νομίζεις σύντροφε επειδή είσαι κομμουνιστής και είμαι κομμουνιστής ότι θα σου χαριστούμε γύρω από το θέμα. Οφείλετε να πληρώσετε αυτά που πρέπει στην ελληνικό κλάδο. Άνοιξε το στόμα του, δεν το περίμενε βέβαια αυτό. Συζητήσαμε και άλλα θέματα, αλλά λέω τώρα στο τέλος του το φύλαγα για το κερασάκι. Που λέω αυτό το θέμα, άνοιξε το στόμα του και δεν απάντησε. Μόνο το άνοιξε. Λέω, μην νομίζεις, επέμενα, μην νομίζεις ότι θα σου ευχαριστούμε. Πέρασε αυτή η ιστορία, δεν έδωσε απάντηση. Είναι σαν και αυτούς που λένε περιμένεις το ακουστικό σου, απάντησε. Λοιπόν, το 1990 με την υλοποίηση των δύο Γερμανιών ξεκινήσαμε ένα αγώνα. Το 1996 δημιουργήσαμε το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα. Πρέπει να ξέρετε ότι το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης, που μάλιστα κατά σύμπτωση έτυχε να είναι 365 μέλη, συμμετέχουν οι πάντες. Δεν έχει εξαιρεθεί κανένας. Και είναι. Από άποψη αντιστασιακών οργανώσεων, το διασπασμένο ΕΑΜ έχει φτιάξει τρεις οργανώσεις. Μία του ΠΑΣΟΚ, μία του ΕΔΑ, ήτανε τότε, μετά πέρασε στο εσωτερικό, έφυγε και από το εσωτερικό και είναι στον Δημάρχη. Και το άλλο, το ΚΚΕ. Συμμετέχουν και οι τρεις. Δηλαδή συμμετέχει. Και του ΠΑΣΟΚ που είναι επικεφαλής ο Μπαρακατσούλιας. Συμμετέχει και της Δημάρχη που είναι επικεφαλής ο Στέλιος ο Ζαμάνος. Συμμετέχει και του ΚΚΕ που είναι επικεφαλής ο Τζιτζιλόνι. Μέλος Κεντρικής Επιτροπής όχι μόνο αυτή, συμμετέχει και το ΕΔΕΣ, συμμετέχει και το ΠΙΠΕΑΝ, συμμετέχουν όλες οι αντιστασιακές οργανώσεις. Και από πλευράς πολιτικής, για να καταλάβετε, συμμετέχουν όλα τα κόμματα. Όταν είχαμε πριν γίνει ακόμα κυβέρνηση ο Σαμαράς και τον επισκεφθήκαμε να το θέσουμε το θέμα,
Του λέω, Αντώνη, σου έχω και μια έκπληξη. Ένας από αυτούς που είμαστε μαζί είναι στέλεχος του κόμματός σου. Και δεν το περίμενε. Και ανταλλάξανε πληροφορίες και φάνηκε ότι ήταν στέλεχος του κόμματός. Δηλαδή, συμμετέχει όλη η πολιτική δύναμη. Και υπάρχει μονάχα ένα κακό, ότι από το 1995 ως σήμερα επιμένουν να είμαι εγώ πρόεδρος. Εγώ δεν θέλω ποτέ να είμαι τόσο χρονικό διάστημα πρόεδρος, αλλά επιμένουν επειδή θεωρούν ότι συγκεντρώνω την έννοια της ενότητας όλων για να μην διασπαστούν. Επιμένω, εγώ επιμένω, αλλά εκείνοι δεν θέλουν να είμαι πρόεδρος. Ζητάω συγγνώμη τους για εσάς, γιατί εξακολουθώ να είμαι πρόεδρος, αλλά είναι αυτός ο λόγος. Και ο Γενικός Γραμματέας είναι ο Στέφανος ο Γυναίος από τον Ιθοποιό, που ήταν αετόπουλος στην κατοχή. Δηλαδή έχει και άμεση σχέση με την αντίσταση. Και συμμετέχουν πάρα πολλοί παράγοντες, όμιλοι που έχουν έρθει εδώ στη Γερμανία, ο καημένος ο Ρούπας, ο Γιάννης, ανάπηρος τώρα, και έχει κάνει στα στρατόπεδα εδώ της Γερμανίας. Συμμετέχει δηλαδή ένα σύνολο ανθρώπων και από το 1996 οργανώθηκε κανονικά, συνεχίζει τον αγώνα ως σήμερα. Αυτά που είσαι σύντροφε, από εκεί και πέρα όμως. Το θέμα δεν προχωρούσε. Δεν θα χρησιμοποιήσω την ίδια έκφραση που είπες για τις κυβερνήσεις. Προηγούμενες κυβερνήσεις. Για τις προηγούμενες κυβερνήσεις έδωσε ένα χαρακτηρισμό. Δεν θα συμφωνήσουμε. Δεν μ' αρέσουν να χαρακτηρίσουμε. Θα τους κρίνει η ιστορία όλοι. Λοιπόν, ας μην τους κρίνουμε εμείς. Εκείνο που ξέρεις, πρέπει να ξέρεις, είναι όλες οι κυβερνήσεις. Όταν τους θέταμε το θέμα, απαντούσαν ως εξής. Δεν παρετούμεθα των αξιώσεών μας. Αλλά το πότε θα το θέσουμε θα εξαρτηθεί από τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να έχει αποτέλεσμα. Αυτό ήταν. Το δεύτερο σκέλος, δεν παρετούμε στον αξιώσεων όλοι μας, το λέγανε όλοι. Το δεύτερο σκέλος με οποιαδήποτε παραλλαγή ήταν το ίδιο. Εμείς σου λέγαμε να το θέσουμε και εκείνοι λέγανε πρέπει να έρθει η κατάλληλη στιγμή. Ετούτη η κυβέρνηση που βγήκε δεν μπορεί να μας πει να έρθει η κατάλληλη στιγμή. Έδωσε υπόσχεση πριν στον ελληνικό λαό ότι θα θέσει το θέμα. Και μέχρι τώρα το έχει θέσει. Το έχει θέσει και επισήμως, το έχει θέσει και στη Μέρκελ και μάλιστα ο Αλέξης ο Τσίπρας της είπε ότι θα σου δώσω και το βιβλίο που έχει γράψει ο Μανώλης ο Βέρος και ένα Μάρκο να είναι. Και της το έχει δώσει. Παρόλο που ο Γκάου μου είπε εμένα όταν το ρώτησα, του δείχνω το βιβλίο που ζήτησε να με συναντήσει στην Αθήνα, του λέω το ξέρεις, μου το έχουν μεταφράσει οι υπηρεσίες, μου το ξέρει. Δεν ήξερε όλο το βιβλίο. Λοιπόν, το φέραμε το θέμα τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μπήκε το θέμα. Και το φέραμε τώρα, εδώ τώρα είναι το λεπτό σημείο που θα σας παρακαλέσω όλους να δώσετε προσοχή. Και το φέραμε πού, στο γερμανικό λαό. Με παράδειγμα την οργάνωση που σχηματίστηκε το 2001, το Αμβούργο Δίστομο. Μια οργάνωση που δεν ανήκει σε κόμματα, είναι οργάνωση αντιφασιστών. Προσέξτε αυτό ειδικά. Είναι οργάνωση αντιφασιστών. Από το 2001 αγωνίζεται ως εξής για το θέμα αυτό. Πρώτο, όταν βλέπει συγκέντρωση εδώ φασιστών, μέχρι στο Μόναχο πήγε, πάει και τους στη διαρρήγη που μαζεύονται οι ΕΣΕΣ. Ένα. Και όχι μονάχα στο Μόναχο, παντού. Δεύτερο, πήρε το όνομα Αμβούργο Δίστομο και καλεί όλες τις πόλεις της Γερμανίας να πάρουν ένα ολοκαύτωμα της Ελλάδας
όπως πήραν αυτοί το διστό. Τρίτον, έρχεται παρακαλώ δύο φορές στην Ελλάδα. Τη μία τον Ιούνιο που είναι οι μάχες του διστόμου και παρίσταται σε εκδηλώσεις του διστόμου και στις 10 Δεκεμβρίου έρχεται στην Αθήνα και περικυκλώνουμε μαζί. Και περικυκλώνουμε μαζί τη γερμανική πρεσβεία, τελικά τους δέχεται ο πρέσβης και εκείνοι μιλάνε πιο έντονα από ότι εγώ για την υποχρέωση της Γερμανίας να εκπληρώσει τις οφειλές της προς την Ελλάδα. Στο βιβλίο μου αυτό και ένα μάρκο να ήταν, δημοσιεύω εδώ και φωτογραφίες από τις συναντήσεις μας αυτές. Εδώ είναι μια συνάντηση που κάναμε στην Ακρόπολη. Πάτε να το δείτε. Λοιπόν, αυτό το συγκεκριμένο, η οργάνωση Βούργο Δίστομου με ενέπνευσε ώστε να προτείνω σε κάθε πόλη της Γερμανίας να σχηματιστεί ανάλογη οργάνωση. Ήδη σχηματίστηκε στο Χανάου, σχηματίστηκε στη Φραγκφούρτη και διευρύνθηκε περισσότερο η οργάνωση που έγινε στο Αμβούργο. Και θα συνεχίσουμε τώρα, Βερολίνο και συνέχεια. Στην οργάνωση συμμετέχουν και Έλληνες, αλλά παρακάλεσε τους Έλληνες να μην δεχτούν να συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε να φαίνεται ότι είναι καθαρά Γερμανοί. Και τώρα έρχομαι σε εσάς. Πρέπει να με αφήσετε μόνος εμένα να γυρνάω τις πόλεις Γερμανίας. Μήπως θα πρέπει οι Έλληνες της Γερμανίας να αγωνιστούν να φτιαχτεί σε κάθε πόλη της Γερμανίας μια τέτοια οργάνωση. Να συμμετέχουν οι Έλληνες στο Διοικητικό Συμβούλιο μόνο οι Γερμανοί. Και μόνο το γεγονός ότι φτιάχτηκαν δύο οργανώσεις, το Χανάου και η Φραγκφούρτη, και σηκώθηκε ο Γκάουκ και είπε αυτά που είπε, και σηκώθηκε η Μπέρκελ και είπε αυτά που είπε, και σηκώνεται και τούτος και λέει αυτές τις μπουρδες που λέει εδώ πέρα. Δεν για μπουρδες. Λοιπόν, τώρα με κοιτάτε και σας κοιτάω κάπως περίεργα. Λέτε να σας αφήσω ήσυχους. Και αν αύριο πεθάνω, θα σας κυνηγάει. Γιατί? Θα σας κυνηγάω. Για το χρέος που έχετε απέναντι όχι σε μένα, στον ελληνικό λαό. Διότι είναι θέμα δίκαιου πάνω απ' όλα. Εάν όποιος λέει ότι εγώ ανήκω εκεί και εγώ ανήκω στο κόμμα που κοιτάζει και εγώ ανήκω στην τάδε παράταξη που αγωνίζεται και αρχίζει και λέει τον αγώνα. Πάνω απ' όλα, όποιος δεν αγωνίζεται για το δίκαιο, για μένα όλα τα άλλα είναι περίπατο. Για την αποκατάσταση του δικαίου. Μην ξεχνάτε αυτό που έγραψε η εφημερίδα Die Zeit. Το 1995 με κάλεσαν φίλοι μου Γερμανοί από το Ανόβερο να κάνουμε μια σειρά συζητήσεων και διαλέξεων μπροστά στο γερμανικό κοινό του Ανοβέρου για θέματα οικολογικά, άμεσης δημοκρατίας και διάφορα άλλα πράγματα. Είναι κάτι άλλες λόξες που έχω, αν τις έχετε μάθει, και που μπορείτε να τις βρείτε στο διαδίκτυο, μην μου βάλετε να σας τις λέω τώρα εδώ πέρα. Τους είπα λοιπόν ότι θα ήθελα να συζητήσουμε και το θέμα των οφειλών της Γερμανίας. Και για πρώτη φορά άκουσαν οι Γερμανοί, γερμανικό κοινό δηλαδή, τις απόψεις. Μέχρι σε είχαν καλέσει μαζί με τη γυναίκα μου και προς τιμή του ο δήμαρχος του Ανοβέρου, όσο διάστημα ήμουνα με τη γυναίκα μου εκεί, είχε υψώσει στο Δημαρχείο και την Ελληνική Συνέχεια.
Αυτός με υποδέχτηκε. Λοιπόν, είπα στο γερμανικό κοινό τις απόψεις για το θέμα και γυρνάω στο χωριό μου και μου στέλνει ένα τηλεγράφημα, μια τηλεφωνική συνδιάλεξη έγινε και μου λέει αυτά που είπατε στο ανώβερο γράψτε τα σε άρθρο. Τα έγραψε σε άρθρο και τα δημοσίευσε η εφημερίδα της Τσάι το 1995 με, χωρίς εδώ δεν έβαλα το τίτλο, τον έβαλε εκείνη. Ζητάω συγγνώμη για τα κακή προφορά των γερμανικών μου, αλλά όλοι ξέρετε γερμανικά πιστεύω. Ο τίτλος είναι «Ein Unrecht must gesucht werden». Μια αδικία η οποία πρέπει να αποκατασταθεί από τότε. Όποιος θέλει μπορεί να μπει στο διαδίκτυο να τη δει. Είναι το Σεπτέμβριο του 1995. Από τότε άλλαξε το κλίμα. Δεν οι Γερμανοί, θα είδατε την τελευταία εκπομπή που έδωσε ο Σφουντούρης, όσο το γερμανικό κοινό την αποδέχτηκε κανονικά, αλλά έχει αλλάξει το πνεύμα. Δεν είναι πια η εποχή που συναντάγαμε τείχος. Από το 95 έως τώρα, καταλαβαίνετε τι γινόταν. Λοιπόν, εσείς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πάντα για να προχωρήσετε. Εσύ πρώτος. Όλοι σας. Όλοι σας πρέπει να δουλέψετε ανεξάρτητα το τι θα κάνουν οι Γερμανοί σε κάθε πόλη της Γερμανίας και σε κάθε χωριό. Μπορούμε και στα χωριά να δημιουργήσουμε οργανώσεις διεκδίκηση των αθλητών της Γερμανίας προς την Ελλάδα για την αποκατάσταση του δικαίου και επικεφαλής στο Διοικητικό Συμβούλιο να είναι μόνο Γερμανοί. Να μην είναι. Για να τους τσούξει. Ήδη τους έτσι. Θα τους τσούξει ακόμα περισσότερο όταν συνεχίσουν αυτή την προσπάθεια. Δύο ερωτήσεις δεν απαντήθηκαν όμως στις τροφές. Δύο ερωτήσεις. Στο δικαστήριο δεν θα πηγαίνουμε το μέσο. Την Den Haag. Και το άλλο με τις φυλές. Από ό,τι κατάλαβες. Τα 268 είναι λίγα ή κανονικά ή πόσα είναι. Από ό,τι κατάλαβες, εγώ δεν πάω στα δικαστήρια. Ξέρω ότι τα ίδια τα δικαστήρια της Χάγης είπαν ότι το θέμα είναι πολιτικό, είναι διακρατικό. Όταν λέει είναι διακρατικό, τι σημαίνει. Είναι ζήτημα σχέσεων των δύο κρατών. Άρα βγάλτε από τη μέση σου αυτά. Και ήθελα να το πω στο τέλος, για μένα ένα είναι το έτοιμά μου να υπογραφεί συνθήκη ειρήνης με τη Γερμανία. Για τα 268 είναι... Πρόσεξε το αυτό που είπα. Να υπογραφεί συνθήκη ειρήνης με τη Γερμανία. Γιατί, αν ήταν νομότυπο Α το Ράιχ, ετούτη είναι πιο νομότυπη και ξέρουνε μόλις θα υπογράψουνε, θα εκπληρώσουν τις οφειλές τους προς την Ελλάδα. Η απάντησή μου ήταν αυτή. Δηλαδή, δεν χρειάζεται ούτε δικαστήρια ούτε οτιδήποτε άλλο. Χρειάζεται να καταργήσουμε το ιδιότυπο καθεστώς που μας έχουν επιβάλει. Δηλαδή, δεν υπάρχει συνθήκη ειρήνης, τι υπάρχει. Μη εμπόλεμη κατάσταση μεταξύ των δύο κρατών. Δηλαδή, είναι σαν να έχουμε ανακοχή. Και ρωτάω, εάν σταματήσει ανακοχή θα κάνουμε πόλεμο μεταξύ μας. Φανταστείτε τη διαστρέβλωση που έχουμε κάνει. Γι' αυτό λέω, μα δεν μ' ακούς τώρα, και γι' αυτό λέω συνθήκη ειρήνης. Όλα, μόλις γίνει η συνθήκη ειρήνης, όλα θα γίνει. Μετά το ποσάρι, μένει κατεβαίνει. Διονύσιος, παρακαλώ. Αποφέρεις να πεις και το ποσοκάρι. Ποιος δεν σου αφού. 268 δισεκατομμύρια ζήτησε επίσημα ελληνική κυβέρνηση. Αποφέρεις να πεις το νόμο αυτό. Είναι σωστό ή δεν είναι σωστό. Ποιο πρώτο, δεν το άκουσε, για πες μου. Η ελληνική κυβέρνηση λέει, υπολόγισε το ποσό στα 268 δις. Είναι λίγα αυτά ή πολλά. Ή κανονικά.
Εγώ σου απάντησα και δεν χρειάζεται να απαντήσω σε αυτό το κείμενο ότι είναι 162 δισεκατομμύρια ευρώ χωρίς τους τόπους. Σου απάντησα ή δεν σου απάντησα. Όταν σου απάντησα γι' αυτό, Μπενάκης Γενάκης δεν σε κατάλαβα. Ευτυχώς... Ευτυχώς, Μανώλη, γι' αυτό που είπες ότι έχει γίνει στο Αμβούργο, βρίσκουμε παντού Γερμανούς δημοκράτες, οι οποίοι μας υπαρίστανται. Και από τη δικιά μας τη μεριά, αυτό πρέπει να ενταχθεί στη δουλειά μας εδώ. Δηλαδή, να έχουμε κοντινές σχέσεις. Δυστυχώς, σήμερα δεν οργανώθηκε σωστά η μετάφραση αυτών που είπες. Διότι αυτή τη στιγμή είναι ένα τμήμα Γερμανών που κάθονται εκεί, σ' ακούνε και χθες πήραν και αυτή την απόφαση να έρθουν εδώ να σε δούνε. Αλλά δεν ήταν σωστότατο να ήταν κάπου σε ένα ιδιαίτερο μέρος να σε μεταφράζουν και τα λοιπά. Λοιπόν, κάπου είναι, είναι για αύριο η συνάντηση. Ξέρουμε, είναι για αύριο η συνάντηση. Μια άλλη ιστορία είναι αυτή. Με τους ίδιους, με τους ίδιους, με τους ίδιους είναι για αύριο η συνάντηση. Λοιπόν, είπαμε για τον ΚΑΟΚ. Εμένα ο ΚΑΟΚ μου έδωσε μπροστά από 3 χρόνια ένα βραβείο από τα μεγαλύτερα του Βερολίνου, της Γερμανίας. Και από εθιστικές και ανθρωπιστικές δουλειές που κάνω και τον ρώτηξα. Κύριε ΚΑΟΚ, κάποιος δικός σας συνάδελφος, ένας άλλος πρόεδρος της Γερμανίας, βρισκόταν στην Κρήτη, σε ένα χωριό που είχε το ολοκαύτωμα. Και κάποια μια στιγμή λέει, δυστυχώς δεν έχουμε νόμους που να αποζημιώσουν αυτή την καταστροφή. Και ένας τουρίστας Γερμανός από τους ακροατές που μαζευθήκαν εκεί, του λέει, αν δεν έχετε νόμους να τους κάνετε. Και τώρα ρωτάω εσάς που μου δίνετε αυτό το βραβείο, το Χρυσό Σταυρό, τι θα γίνει με αυτούς τους νόμους, θα φτιάξετε ποτέ νόμους? Και μου λέει, δεν είναι ο πρόεδρος, είναι πάντα οι κυβερνήσεις. Μπροστά από μια εβδομάδα είχαμε συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών εδώ στο Βερολίνο, την περασμένη Τρίτη, σήμερα και μπροστά από μια εβδομάδα. Ο λόγος για τον οποίο μας κάλεσε εκεί πέρα μερικούς Γερμανούς και μερικούς Έλληνες ήταν να καλυτερέψουμε την ατμόσφαιρα μεταξύ των δύο λαών. Με εκθέσεις, με φεστιβάλ, με ένα σωρό πράγματα. Και δυστυχώς οι περισσότεροι Ρωμοί που ήταν εκεί παρόντες δεν είπε κανείς για αυτά που μίλησε τώρα εσύ. Μίλησα τελευταίος και δεν με απάντησε. Αλλά και οι Έλληνες που ήταν εκεί και οι Γερμανοί που ήταν εκεί ξέρανε. Του λέω. Το 1953, νομίζω το 1953 μπήκε η Γερμανία στο ΝΑΤΟ. Βλέποντας, αντιμετωπίζοντας οι σύμμαχοι, οι δυτικοί σύμμαχοι, τον ψυχρό πόλεμο, καλούνε τον οικονομικό υπεύθυνο της Γερμανίας, τον Απτ, το 1953 στο Λονδίνο και αποφασίζουν αυτά που σήμερα κανείς δεν τα κάνει η Ευρώπη. Δηλαδή, σε 63 χώρες χρωστούσε η Γερμανία. Χρέη τα οποία ήταν πιο μπροστά από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και το 53 στο Λονδίνο τους λένε, εσείς πήρατε 10 εκατομμύρια κάπου, ναι.
Σήμερα είναι 90 εκατομμύρια να τα πληρώσουμε τους τόπους. Ξεχάστε τα 80. Δεν θα πληρώσετε ούτε ένα μάτο από τους τόπους. Και σας δίνουμε 35 χρόνια καιρό να τα πληρώσετε. Μέσα αυτό γράφει λίγος ένας μεγάλος οικονομολόγος Γερμανός και ιστορικός, ο οποίος σήμερα διδάσκει στο Λονδίνο, έχει διδάξει σε όλη τη Γερμανία και στο εξωτερικό, Ρίτσιλ. Λοιπόν, και εκεί γράφει αυτό ακριβώς που λέγαμε, που έλεγες όλη την ώρα. Το 2+4. Αυτό αποφασίστηκε στο Λονδίνο. Ότι όταν ενωθούν οι Γερμανίες, ποιος θα το πληρώσει, η Ανατολική ή η Δυτική. Επομένως λοιπόν τότε δεν πίστευε κανείς ότι θα γινόταν η Ένωση των Γερμανικών, πιθανώς. Και αποφασίζεται λοιπόν ότι για την Ελλάδα το αναγκαστικό χρέος του Χίτλερ όταν ενωθεί η Γερμανία, οι δύο Γερμανίες, και υπογραφεί αυτό το σοβαρότατο, αυτή η σοβαρότατη λέξη, όταν υπογραφεί, πρέπει να υπογραφεί το σύμφωνο ειρήνης, και από εκεί και μετά βλέπουμε, όπως είπε και ο Μανώλης, πώς θα συζητήσουμε και πώς θα γίνει. Ο Κόλ όμως, το 1990, στις 3 Οκτωβρίου, που γίνεται επίσημα ένωση, κάνει ένα σύμφωνο. Λαδώνοντας βέβαια με εκατομμύρια τον ένα και τον άλλο από τους συμμάχους, και το σύμφωνο αυτό λέει είναι 2 οι Ανατολικές Γερμανίες και 4 ήταν οι δυνάμεις της κατοχής, Άγγλοι, Γάλλοι, Ρώσοι και Αμερικάνοι. Οι Αμερικάνοι πήραν σαν αντίτιμο από αυτό το 2+4, έχουν όλα τα αεροδρόμια της Γερμανίας ακόμη, από εδώ γίνεται και ο πόλεμος στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν. Οι Γάλλοι φτιάξανε τα όμορφα τα σύνορα που μαλώνανε πάντα μέχρι προχθές, και οι Ρώσοι πήραν του κόσμου τις κατοικίες για το στρατό, ο οποίος επέστρεφε στην τότε Σοβιετική Ένωση, την τωρινή δηλαδή Ρωσία. Λοιπόν, εκείνο που... Εγώ δεν ρωτάω τίποτα, εγώ έχω να σας πω μονάχα, αυτά παίρνω την ερώτηση, το ρωτός αυτός ξέρει περισσότερο από μένα. Λοιπόν, είμαστε λοιπόν μπροστά από μια εβδομάδα για να έχετε υπόψη τι λένε και οι επίσημοι Γερμανοί. Τι λένε και οι επίσημοι Έλληνες, ήμασταν 7-8 Έλληνες, έτσι. Και ο υπουργός εξωτερικών, και στο τέλος του λέω όλη αυτή την ιστορία. Λέω, πέστε μας ερμηνεύστε μου πώς έχει τακτοποιηθεί το θέμα του Δανίου και το θέμα το 1960-61. Τότε είχε κατέβει ο Μέρτενς στη Θεσσαλονίκη, τον πιάσανε τον Μέρτενς. Η Γερμανία έβαλε αμέσως χέρι στην κυβέρνηση τότε και αναγκαστήκανε, τελειώνω. Λοιπόν, και αναγκαστήκανε να τον φέρουν το Μέρτη στη Γερμανία να δικαστεί. Δικάστηκε και αθωώθηκε. Λοιπόν, και τότε πληρώσαν οι Γερμανοί 115 εκατομμύρια μάρκα στον κύριο Καραμαλή. Και λέει με αυτό έχει εμπολωθεί ένα σωρό ζημιές που έχουν κάνει στην Ελλάδα. Αυτό βέβαια ήταν για τους υπόλοιπους Εβραίους οι οποίοι επιστρέψανε, και για μερικούς που είχαν αυτή ο Μέρτενς ήταν ο αρχηγός των Ναζί, οι οποίοι οργανώσανε όλη αυτή την κοινότητα των Εβραίων στη Θεσσαλονίκη, πάνω από 50.000, τους είπανε ψέματα, ελάτε στη Γερμανία, θα ανοίξετε δικά σας εργοστάσια,
εργοστάσια, τουρκικές δουλειές κτλ. Και τους πήγαινε στα κάτω και λοιπόν, εκεί λοιπόν η Γερμανία είχε πάντα το πόδι πάνω από το κεφάλι των ελληνικών κυβερνήσεων και δεν επιτρέπεται να δικάσουν οι Έλληνες έναν οποιονδήποτε Γερμανό αξιωματούχο, τον οποίο τον πιάνανε στην Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να πω την αρχή να πάρουν το λόγο ο κύριος Πρόξενος και ο κύριος Πρέσβης. Δεν ξέρω πώς θα λειτουργούν. Συγγνώμη, να ρωτήσω. Κύριο Πρόξενος, κύριο Πρέσβης. Δεν είναι ανάγκη να κάνει ερώτηση. Από πόσο που είναι εκπρέσβης. Είμαστε φίλοι, μπορούμε να τα πούμε στην ταβέρνα το 100 φορές. Ναι, έκανα μια ενημέρωση που μου έδωσε την ευκαιρία να πω για αυτή την υπόθεση του Μέρτελ. Επειδή ισχυρίζονται οι Γερμανοί ότι μας έχουν εξοφλήσει με την υπόθεση του Μέρκελ. Θέλω να το ξεκαθαρίσω και αυτό το πράγμα για να το γνωρίζετε. Μέχρι τότε δικαζόταν στην Ελλάδα εγκληματίες πολέμου. Και ο Μέρκελ ήρθε να επιρασπιστεί έναν εγκληματία πολέμου στην Ελλάδα, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του. Ο ανακριτής ξαφνικά βλέπει μπροστά του το Μέρκελ να καταθέτει υπέρ του εγκληματία πολέμου. Τώρα να γνωρίζει ποιος είναι και διατάζει αμέσως τη σύλληψή του και παραπέμπεται σε δίκη και δικάζεται. Ήταν ο σφαγιάς ο Μέρκελ της Θεσσαλονίκης. Τότε έγινε μια πραγματικά, δεν θα πω χαρακτήρα εγώ, σκεφτείτε εσείς ο καθένας το τι έγινε. Ο Μέρκελ είχε μεγάλα μέσα στη Γερμανία και καταφέρνει και πιέζει την τότε κυβέρνηση και γίνεται μία φοβερή ανατροπή. Δηλαδή, από τότε και στο εξής, όλες οι υποθέσεις Γερμανών εγκληματιών πολέμου φεύγουν από την Ελλάδα και δικάζονται στη Γερμανία. Ακριβώς. Τι έγινε η δίκη στις δίκες, έλα εδώ εσύ, σε κατηγορούν ότι έκανε σε αυτά τα εγκλήματα. Τι έχεις να πεις, εκτελούσα εντολές, αθώς ο κατηγορούμενος. Δεν δικάστηκε, δικάστηκαν όλοι, δεν καταδικάστηκε κανένα. Έγιναν δίκη. Σου λέω, δικάστηκαν όλοι, δεν καταδικάστηκε κανένα. Με αυτό το δικαιολογητικό που σου λέω. Ο Μέρκελ είναι φυλακή τώρα. Είπαν όλες οι υποθέσεις να πάνε στη Γερμανία και όλοι όσοι είναι δικασμένοι για εγκλήματα που λέγουν στην Ελλάδα να πάνε στη Γερμανία και πάλι ζητάω συγγνώμη και θα πω ένα προσωπικό, τυχαίνει να είμαι στην ίδια φυλακή με τον Μέρκελ. Εγώ έχω ένα περίφημο γραφείο, έχω γραφομηχανές, έχω τα πάντα, ο Μέρκελ δεν έχει τίποτα, το ανάποδο έγινε. Τα πάντα είχε στη διάθεσή του, γραφείο να γράφει, στο κελί του, υπηρέτη να τον υπηρετούν, μια άλλη ιστορία αυτή, γραφομηχανές να λάθει και τα λοιπά. Και οι φύλακες όμως με ενημέρωναν τι γίνεται κάθε στιγμή. Και έγινε και το παράδοξο. Οι φυλακές απαγορεύεται να ανοίξουν νύχτα, δηλαδή μόλις δεις ο ίδιος κλείνει η φυλακή και ανοίγει μόλις χαράξει. Απαγορεύεται τη νύχτα να ανοίξει. Για το Μέρκελ άνοιξε η φυλακή νύχτα για να τον πάρουν να τον στείλουν στο εξωτερικό. Και ταυτόχρονα, προσέξτε τώρα εδώ το πιο σημαντικό, για να βουλώσουν τα στόματα όσων διαμαρτυρηθήκανε για αυτή την ιστορία, έδωσε, είπαν ότι έδωσε, 115 εκατομμύρια μάρκα, 115 εκατομμύρια μάρκα, για όλους εκείνους που ήταν θύματα ναζιστικής θηριωδίας αλλά που δεν είχαν κάνει αντίσταση εναντίον των Γερμανών. Ήταν έτσι αυτή η διατύπωση. Δηλαδή, αν υπήρχε ένας αγωνιστής της εθνικής αντίστασης και... Ήταν πράξερα της μάσκας! Πράξερα της μάσκας ήταν οι αγωνιστές! Εντάξει, φουλάζουν όλε τι που κοιτάζει, κάνουν την μέρα τη. Οι αγωνιστές
Λοιπόν, αν θέλεις να ακούσεις και μετά έλα να πεις να πεις. Έλα, μετά να την πεις. Αλλά άκουσε πότε. Άκουσε. Ήταν αυτή η λεπτή διαφορά. Δηλαδή, αφορούσε τους Γερμανούς, τους Εβραίους που δεν αντιστέκονταν εναντίον του κατακτητή και ήταν θύματα της νεοναζιστικής θηριωδίας. Και η ελληνική κυβέρνηση τότε έβγαλε ότι ο κάθε ένας από αυτούς θα πάρει 36.000 δραχμές. Ξαφνικά κόπηκαν οι 36.000 και γινήκανε 18.000. Και αναρωτιόμουν όλο το χρονικό διάστημα και δεν το είχα καταφέρει να μάθω γιατί από το 36 πήγε 18. Με πληροφόρησε ένας Γερμανός υπουργός οικονομικών ότι οφείλουμε ακόμα και στην Ελλάδα τα μισά από τα 115 εκατομμύρια. Δεν μας είχαν δώσει τα 115 εκατομμύρια. Τα ελληνικά δικαστήρια που ανέλαβαν να εκδικάσουν τις υποθέσεις δεν λογάριασαν αυτή τη διάταξη και όποιος είχε υποβάλει τότε αίτημα αγωνιστή της αντίστασης που είχε ένα δικαίωμα γιατί σκοτώθηκαν οι δικοί τους και σε Αργενή οπουδήποτε αλλού και πήρε τις 18.000. Αυτή είναι η εξέλιξη και να το ξέρετε τι σημαίνει 18.000. Και είπατε κάτι άλλο που είσαστε εσείς το αποτέλεσμα. Επιτράπηκε τότε να έρθουν κατά κύματα οι άνεργοι της Ελλάδας στη Γερμανία να δουλέψουν. Εγώ πάντοτε το συζητάζω αυτό και λέω ποιο ήταν το αντίστοιχο που προσέφερε η Τουρκία και είχαν έρθει και δούλεψαν εκατομμύρια Τούρκοι εδώ στη Γερμανία. Χρειαζόταν καμιά συναλλαγή, έγινε καμιά συναλλαγή Τουρκίας και Γερμανίας. Δηλαδή, εσείς πληρώνετε και την υπόθεση του Μέρτερ. Περιττό να τονίσω. Έφτασε ο Μέρτερ στην Γερμανία, τον αποφυλάκησαν και εξεσπάθωσε και εξέμεσε τα πάντα εναντίον του Καραμαλή και της παρέας. Αν πάρετε τον τύπο εκείνης της εποχής, θα διαβάσετε ό,τι είπε εναντίον της κυβέρνησης που τον απελευθέρωσε ο Μέρτερ. Να πούμε τι είναι αυτό. Στη φωτογραφία ο Μανώλης Γλέζος που αναμένεται να εκτελεστεί από στιγμή σε στιγμή. Γι' αυτό ούλαξα, σας δίχασαν για πράκτορη της Μόσχας. Γιατί απερευθυνσόνται την Ελλάδα, γι' αυτό. Λοιπόν, θέλω να πω ότι απόψε είμαστε όλοι μάρτυρες μιας σημαντικής στιγμής. Εγώ είμαι καινούριος, όπως ξέρετε, 4 μήνες εδώ. Είμαι καινούριος εδώ 4 μήνες. Στο Βερολίνο δεν έχω πολλές εμπειρίες, αλλά πρώτη φορά βλέπω τόσο κόσμο, τόσο ελληνισμό μαζεμένο απόψε εδώ στην κοινότητα και δικαίως γιατί ακούμε θησαυρούς γνώσεων, όχι από βιβλία, αλλά από το βιβλίο της ζωής που είναι ο Μανώλης Γλέζος. Για μας που ασχολούμαστε, να το πω έτσι, με αυτή την υπόθεση, όσο μπορώ να μιλήσω, μάθαμε πολλά πράγματα που δεν ήταν επαρκώς φωτισμένα.
Εγώ ήθελα όμως, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι για ερωτήσεις, θέλω να ρωτήσω το εξής. Μέσα στις κατηγορίες υπάρχει, γιατί το έχουμε διαβάσει και σε επίσημα έγγραφα και σε επίσημες ομιλίες, υπάρχουν και η αποτίμηση των ζημιών που έγιναν όταν τα στρατεύματα κατοχής έφευγαν από την Ελλάδα, δηλαδή τον Οκτώβριο, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του 1944. Υπάρχει αυτό το γνωστό ντοκιμαντέρ του Βασίλη Μάρου, νομίζω λέγεται, η τραγωδία του Αιγαίου, που δείχνει πώς τεινάχτηκε η γέφυρα στον ισθμό της Κορίνθου και έπεσαν μέσα στη θάλασσα και βαγόνια και οι σιδηροτροχές και όλα αυτά. Είναι αυτές οι ζημιές έχουν αποτυπωθεί και έχουν καταμετρηθεί και έχουν αξιολογηθεί. Και το δεύτερο για τους αρχαιολογικούς θησαυρούς, ήθελα να ξέρω, γιατί δεν έχω ως, από τη δουλειά μου ενημέρωση, εάν είχαν ζητηθεί αυτοτελώς οι αρχαιολογικοί θησαυροί λόγω του συμβολικού τους φορτίου, του πολιτιστικού τους φορτίου, είχαν ζητηθεί αυτοτελώς από τους από τα χρόνια, τις δεκαετίες που πέρασαν από τους Γερμανούς. Ευχαριστώ και πάλι. Όλες οι καταστροφές εξαιτίας των πολεμικών συγκρούσεων έχουν καταγραφεί και έχουμε τρεις φάσεις πολεμικών συγκρούσεων. Όταν μπήκε μέσα η Wehrmacht, ένα. Δεύτερον, στη διάρκεια των συγκρούσεων με τα αντάρτικα στρατεύματα Ελλάς, ΕΔΕΣ, είχε και τότε συνέπειες πάρα πολύ μεγάλες σε υποδομές και έχουμε και τις καταστροφές όταν έφευγε. Πολλές τις πρόλαβε ο Ελλάς και δεν έγινε, όπως η ανατίναξη στις προβλήθες του Πειραιά. Δεν πέτυχαν να τις ανατινάξουν. Κατάφεραν εκεί ο Ελλάς, κατάφερε και έσωσε τις προβλήθες. Αλλά έχουν αποτιμηθεί όλα. Αυτά δεν συμπεριλαμβάνονται, επιμένω, δεν συμπεριλαμβάνονται στο θέμα που έθεσε. Είναι εκτός πολεμικών συγκρούσεων το θέμα των επανορθώσεων. Είναι αποτίμηση που έκανε η διασυμμαχική 19μελής επιτροπή στο Παρίσι. Και για όποιον ενδιαφέρεται περισσότερο, οι τέσσερις μεγάλες δυνάμεις που είχαν κατακτήσει την Γερμανία άρπαξαν χωρίς να δώσουν λογαριασμό σε κανένα οτιδήποτε. Οι άλλες χώρες είπαν, για θα δείτε. Εσείς πήρατε το σύμπαν. Εμείς, οι άλλες χώρες που δεν είμαστε χώρες που κατέχουμε τη Γερμανία, δεν θα αποζημιωθούμε για τις ζημίες που έγιναν στον τόπο μας. Και τότε αναγκάστηκαν και έκαναν τη Σύνοδο των Παρισίων του 1946, 19 χώρες, και είπαν για κάθε χώρα, προσέξτε αυτό, για κάθε χώρα, του άξονα, Γερμανία, Αυστρία, Ουγγαρία, Ιταλία, Φιλανδία, Ρουμανία, Βουλγαρία, τι οφείλει στις ανάλογες χώρες στις οποίες είχε κατακτήσει. Κάθε μια χωριστά. Είναι μια περίπλοκη διαδικασία. Όποιος θέλει και ενδιαφέρεται μπορεί να τη βρει και στο βιβλίο μου και να ζητήσει επίσημα τα πρακτικά της διάσκεψης των Παρισίων και να τα έχει στα χέρια. Δεν είναι κρυφά πράγματα. Αυτό το ποσό ούτε μπορούμε να το τεντώσουμε, να το αλλοιώσουμε, να το μικρύνουμε, να το μεγαλώσουμε. Τίποτα. Είναι καθορισμένο. Και σας είπα από την αρχή, είναι 108 δισεκατομμύρια ευρώ σημερινά, το είπα. Και 54 το αναγκαστικό δάνειο, 162 τα χρήματα χωρίς τους τόπους. Καθάρισε αυτό το πράγμα. Για το θέμα των αρχαιολογικών θησαυρών, δεν ξέρω αν το ζήτησαν ποτέ αυτό τέλο. Δεν έχω τέτοια πληροφόρηση. Αν την είχα, θα την έλεγα. Το βάζανε στο σύνολο.
των αφιλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα, οι κυβερνήσεις όλες. Και λέγανε αυτό που σας είπα. Τι? Δεν παρετούμεθα τον αξιώσεών μας, αλλά το πότε θα το διεκδικήσουμε θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες μεταξύ των δύο χωρών και τις διεθνείς συνθήκες, λέγανε άλλοι, ώστε να έχει αποτέλεσμα. Αυτό ήταν η διπλωματική απάντηση που δίνανε όλες οι κυβερνήσεις του ίδιου. Στην άλλη τη γενιά, να μην τους το φορτώσουμε. Γι' αυτό νομίζω πρέπει εμείς εδώ να αγωνιστούμε. Ο Ρίσος Φουντούρης πάντα λέει στα παιδιά ότι το ποτέ ξανά πόλεμος είναι μία άδεια κουβέντα. Όλοι πρέπει να μάθουμε ότι ποτέ πια ένας πόλεμος δεν πρέπει να είναι κερδοφόρος. Δηλαδή, όταν θα διεκδικούμε τις οφειλές, είναι και αυτός ένας λόγος ότι κάποιοι κέρδισαν και θα πρέπει να πληρώσουν μόνο όταν αυτοί που κερδίζουν από πολέμους και πρέπει να πληρώσουν, μόνο έτσι έχουμε και μία ελπίδα να σταματήσουν οι πόλεμοι. Έχω και ερωτήσεις, μη φοβόσαστε. Δεν ξέρω πόσοι το γνωρίζετε, αλλά όπως εμείς ξεκινήσαμε να αγωνιζόμαστε πιο πολύ για τις οφειλές, τις γερμανικές οφειλές, έτσι και η Γερμανία δεν κάθεται. Και η Γερμανία κάνει διάφορες κινήσεις. Προπαντός, οι κινήσεις που κάνει η Γερμανία είναι κινήσεις που αν δεν προσέξουμε θα μας διχάσει μεταξύ μας. Σε μία στιγμή που όσο δεν γίνεται πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Ξεκίνησε με ήδη με αυτό που λέει Ταμείο για το Μέλλον, με Ίδρυμα Νεολαίας, ήδη το Ταμείο για το Μέλλον που απευθύνεται στους μαρτυρικούς δήμους. Η γερμανική πλευρά έχει 4 εκατομμύρια διαθέσεις για τα επόμενα 4 χρόνια. Ο Χάγεν Φλάισερ έχει κάνει αίτηση για ένα project 1,2 εκατομμύρια, δηλαδή από τα 4 εκατομμύρια που διατέθηκαν τα 1,2 τα διεκδικεί πάλι ο Χάγεν Φλάισερ. Το γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών του έχει κρίνει 700.000. Για να κάνει ένα project, λέει, θέλει να κάνει, να καταγράψει μαρτυρίες. Αλλά επειδή οι μαρτυρίες πλέον είναι πολλοί που δεν ζουν πια, θα καταγράψει και μαρτυρίες το Gastarbeiter, λέει, ως ένδειξη ότι υπήρχαν και καλές εποχές μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας. Ένα άλλο που γίνεται, μάλλον είναι εκεί που πήγες εσύ Κώστα, που και αυτό εγώ το λέω είναι δούριος ύπος αυτή τη στιγμή, είναι αυτό ότι το Υπουργείο Εξωτερικών κάνει μία προσπάθεια να συνδιοργανώσει, πώς να το πούμε, να φέρει κοντά τις κοινωνίες των πολιτών. Κοινωνίες των πολιτών, δηλαδή κοινωνία των πολιτών μαρτυρικών δήμων, καλλιτέχνες, παπάδες, νεολαίοι και τέτοιοι, να τους φέρει κοντά και πάντα βρίσκεται εκεί πέρα και ο κύριος Ροτ, ο υφυπουργός, που από τη μια λένε κοιτάξτε τι ωραία που μπορούμε εμείς να περάσουμε μαζί, μην κοιτάτε πίσω, κοιτάτε προς το μέλλον και να συμφιλειωθούμε. Και αυτό ήταν που είχα πει στην αρχή, ότι προσπαθεί να μας διχάσει, γιατί αυτοί οι άνθρωποι θα λένε οι Γερμανοί μας φέρονται τόσο καλά και δεν το φροντίζουν και με τη μνήμη και υπάρχουν τα στρατόπεδα στην κέντρο που μας πηγαίνουν εκεί. Δεν θέλω όμως τώρα πάρα πολύ να το επεκτείνω αυτό το θέμα. Θέλω όμως πριν πω σε δύο ερωτήσεις που θέλω να κάνω να πω α, τόσο τράβια το διέλυσες θέλω
μπορώ να κάνω μία ανακοίνωση για τους Εβραίους της Θεσσαλονίκης και για τις υπογραφές. Πάει πολύ. Ίσως ξέρετε μερικοί ότι μη γερμανική οργάνωση Τρένο της Μνήμης, Zug der Erinnerung, πριν δύο μήνες έκανε μία γνωμάτευση ότι η Deutsche Bahn, που είναι η συνέχεια της Reichsbahn, οφείλει στους Εβραίους της Ελλάδας ένα πολύ μεγάλο ποσό, το οποίο δεν το θυμάμαι τώρα, είναι κάποια εκατομμύρια ευρώ. Ο λόγος είναι αυτός, ότι οι Εβραίοι τότε έπρεπε να πληρώσουν εισιτήριο για να στηβαχτούν σε αυτά τα βαγόνια ο ένας πάνω στον άλλον και να τους πάνε στο Auschwitz για να τους εξοντώσουν. Το αντίτιμο, δηλαδή η Deutsche Bahn κέρδισε πολλά λεφτά για να μεταφέρει τους ανθρώπους προς τα στρατόπεδα εξόντωσης. Και αυτή η γερμανική η οργάνωση απευθύνθηκε στην κοινότητα των Εβραίων της Θεσσαλονίκης με τη γνωμάτευση που κάνανε οι ίδιοι και τους είπαν: έχετε το δικαίωμα και διεκδικήστε, θα σας στηρίξουμε. Αυτό είναι η κοινωνία των πολιτών, και όχι αυτό που κάνει ο Ροτ και πήγατε εκεί Κώστα. Η κοινωνία των πολιτών να στηρίξει το αίτημα της Εβραϊκής Κοινότητας της Θεσσαλονίκης και να πληρώσει το αντίτιμο που αναλογεί σήμερα στην κοινότητα η Deutsche Bahn. Μαζεύουν υπογραφές στο ίντερνετ. Zug der Erinnerung, θα βρείτε εκεί πέρα. Όποιος δεν ξέρει, ας έρθει να μου αφήσει το email του να του στείλω και στα ελληνικά. Έχω γράψει πράγματα και στα ελληνικά, και για να μπορούν και στην Ελλάδα να ξέρουν περί τίνος πρόκειται και να υπογράφουν. Μπορώ να σας στείλω τις πληροφορίες, χρειάζεται να μου δώσετε μόνο το email. Ας το στηρίξουμε και αυτό, και παρακαλώ να το στηρίξουμε. Σε ρωτήσω. Είπα. Κύριε Γλέζο, θέλω να μας βοηθήσετε στο εξής. Με το θέμα των οφειλών έχουμε πάρα πολλούς Γερμανούς φίλους, αλληλέγγυους, αντιφασίστες. Αλλά έχουμε πάντα, εγώ τουλάχιστον, αλλά το είδα και στην ομάδα της Φραγκφούρτης, οι άνθρωποι θέλουν να μας στηρίξουν, μας βοηθάνε. Αλλά όταν διάβαζα ότι συλλέγουν υπογραφές για τις οφειλές, είχα χαρεί πάρα πολύ, αλλά απογοητεύτηκα. Όχι, στεναχωρέθηκα, δεν απογοητεύτηκα, γιατί η προσπάθεια είναι πολύ βασική. Αλλά λίγο στεναχωρέθηκα, γιατί σκέφτηκα, συλλέγουν υπογραφές μόνο για το κατοχικό δάνειο. Αλλά αυτό το συναντάμε και αλλού. Πώς μπορούμε να πείσουμε, να μην κάνουν αυτό το διαχωρισμό, να μην γίνεται αυτός ο διαχωρισμός. Καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολο. Έχουν πιστεί και από το Hagen Fleischer. Έχουν πιστεί, γιατί ο Hagen Fleischer τι λέει εκτός από το άλλο. Λέει ότι το κατοχικό δάνειο έχει μία... Υπάρχει και νομικά, ας πούμε, μπορείτε να το διεκδικήσετε, αλλά τα άλλα είναι λίγο τρέλα και καλύτερα να τα αφήσετε. Μαζέψτε υπογραφές για κάτι που είναι πιο εφικτό. Και κάπου πολλοί Γερμανοί έχουν πιστεί με αυτό. Πώς βοηθήστε μας να τους πεταπίσουμε, να μην αφήσουν να διαιρούνται οι οφειλές. Όταν θα διεκδικούμε, να διεκδικούμε τις οφειλές στο σύνολό τους. Και η άλλη μου ερώτηση... τώρα δεν την βρίσκω. Την άλλη φορά. Αλλά ίσως φτάνει και αυτό. Γιατί νομίζω ότι αυτό είναι κάτι και για την Επιτροπή Διεκδίκησης που θα στήσουμε τώρα εδώ πέρα. Να βοηθηθούμε.
Α, και η άλλη μου ερώτηση είναι φυσικά, τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτό που λέω εγώ Δούριος Ύπος, που κάνει το Υπουργείο Εξωτερικών. Ξέρετε, ξεγελάει και τους νέους από τους μαρτυρικούς δήμους πολλές φορές. Διάβασα κάποια στιγμή που έλεγε από το Κόμενο ένας νεαρός που έλεγε «Πόπο, έχω γενέθλια και πήρα σήμερα ένα γράμμα από, το, από την πρεσβεία της Γερμανίας 7 μέρες Βερολίνο, όλα πληρωμένα». Και εκεί πρέπει κάτι να κάνουμε, αλλά θέλουμε βοήθεια. Ίσως έχετε, εσείς έχετε πολύ καλές ιδέες. Συγγνώμη και σας ευχαριστώ πολύ. Διονύση, έχουμε βάλει τρία θέματα και έχουμε ένα χρονικό διάστημα μέχρι τις 10 η ώρα. Η ώρα είναι 9 και 4. Αυτό δεν αυτολογοκρίνεται κανένας, εγώ τι να κάνω. Τι να κάνω, διευθύνεις τη συζήτηση. Μην τρώμε την ώρα μας. Έχω δώσει ήδη την απάντηση, την επαναλαμβάνω. Εάν λένε μερικοί φίλοι ότι να περιοριστούμε μονάχα στο αναγκαστικό δάνειο, τότε πρέπει να επιστρέψουμε στην Ιταλία και στην Βουλγαρία αυτά που μας έχουν δώσει. Αυτή είναι η απάντηση λογική και απόλυτα στεριωμένη. Αλλά σε πληροφορώ ότι ούτε η Επιτροπή που φτιάχτηκε στο Χανάο, ούτε στη Φραγκφούρτη, ούτε στο που διευρύνθηκε στο Αρμβούργο, κάνει διαστολή. Τα βάζει όλα μαζί. Δεν υπάρχει καμιά, κανένας ξεχωρισμός. Κανένας από εμάς. Και ποιο άλλο ήταν το ερώτημά σου? Ναι, δυστυχώς έχουμε εναντιωθεί εμείς. Καλά. Έχουμε εναντιωθεί εμείς. Έχουμε εναντιωθεί. Το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκηση των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα έχουμε εναντιωθεί σε όποιον Δήμο υποχωρεί και δέχεται ακόμα και τα έξοδα που αναλαμβάνει η πρεσβεία. Η πρεσβεία δηλαδή όταν κάνει τελετή, ας πούμε το Κομμένο, πάει και δίνει τα λεφτά για την τελετή. Εμείς εναντιωνόμαστε και σε αυτό. Για να μην φανεί ότι σου οφείλω τα πάντα και πάρε ένα παξιμαδάκι για να γλιτώσω από τα βασικά. Εναντιωνόμαστε εμείς στο θέμα. Έγινε κατανοητό. Εντάξει. Δεν έγινε κατανοητό. Εναντιωνόμαστε σε όλους τους δημάρχους οι οποίοι πάνε και παίρνουν λεφτά από τη γερμανική πρεσβεία για να κάνουν την τελετή. Πώς να το πω. Εντάξει. Και τώρα πρέπει να σου κάνω μια διόρθωση. Με είπες κύριο Γλέρ. Λοιπόν, όταν εμφανίστηκα για πρώτη φορά στη Βουλή το 1981, δύο προηγούμενες φορές, δεν εμφανίστηκα γιατί ήμουν φυλακή και δεν με στείλανε. Λοιπόν, είπα στους συναδέλφους, αγαπητοί συνάδελφοι, από τώρα σας το ξεκαθαρίζω, δεν πρόκειται ποτέ να σας πω κυρίως. Για τους εξής τρεις λόγους. Ο λόγος ο πρώτος. Διότι το ελληνικό σύνταγμα, το παρόν ελληνικό σύνταγμα δεν το γράφει, το γράφουμε όμως τα παλιότερα, απαγορεύει τους τίτλους. Ένα. Δεύτερο. Γιατί ο καθένας μας είναι κύριος του εαυτού του και δεν μπορεί να είναι κύριος σε άλλον και να αναγνωρίζει τον άλλο κύριο. Και όσοι από εσάς είστε χριστιανοί, ένας ήταν ο Κύριος ή μόνο Χριστός, Ιησούς Χριστός και δεν υπάρχει άλλος. Λοιπόν, για αυτούς τους τρεις δεν πρόκειται να σας πω. Κύριε Λέιζε. Δεν πρόκειται να σας πω ποτέ Κύριος και τους λέω συνάδελφους. Και επειδή μπήκε και η Εκκλησία μπήκε και δεν μπορώ να πω αγαπητοί συνάδελφοι, στη Βουλή λέω συνάδελφοι, σκέτο. Επειδή μπήκε η Εκκλησία και λέω συνάδελφοι. Το λέω για να μην με ξαναπείς, κύριε. Άλλο. Πότε θα πούμε στο άλλο το θέμα. Ότι τα χρήματα... Πιο δυνατά για να σας ακούνε οι άλλοι. Άκουσα μια μέρα το στόμα σας στην Βουλή, στην Ελλάδα όταν ήμουν, ότι είπες τα χρήματα θα τα πάρουμε τις αφορισμένες των Γερμανών.
και θα τα δώσουμε στα άτομα που είναι σε θετική αντίσταση. Εάν αυτοί δεν ζουν, θα τα δώσουν στους γιους τους πρωτόγονους. Αυτό αληθεύει ή έχεισε? Όχι, αληθεύει απολύτως. Δηλαδή, εάν οι Γερμανοί δεν δώσουν θύματα, δεν δώσουν αποζημιώσεις στα θύματα, γιατί δεν έχουν δώσει σε κανένα μέρος. Πως έχουν εξοφλήσει όλα που τους είπε το Διεθνές Δικαστήριο των Παρισίων. Έχουν διαγράψει τα δάνεια που είχαν συνάψει με την Πολωνία και με την Ιουγκοσλαβία, εκτός από το ελληνικό, αλλά δεν έχουν αποζημιώσει κανένα θύμα, εκτός, είπα προηγούμενος, από τους Εβραίους που ζουν στο Ισραήλ. Μόνο αυτούς έχουν συνταξιοδοτήσει. Και είπα λοιπόν, τα χρήματα που δικαιούμαστε, αν τα πάρουμε επανορθώσεις, αναγκαστικό δάνειο, θα δώσουμε εμείς στους αποζημιώσεις τους Αγωνιστές αντίσταση. Παίρνει επανορθώσεις από τη Γερμανία και στα θύματα του Ορατούρα, το έχετε ακούσει, τη μεγάλη πόλη που έγινε, η μεγάλη σφαγή, τους αποζημιώνει. Και δεν έχει πάρει θύματα αποζημιώσεις. Το κατάλαβες? Μην το μπερδεύεις. Δεν είπα ποτέ μου αγωνιστές αντίσταση. Αλλά μια και το λες αυτό, θα σου πω άλλο. Αυτό άλλο, όχι να σου πω. Να το Δικαιούμαι να πάρω αποζημίωση ως ανάπηρο εξαιτίας των βασανιστήρων που έχω 22 Γερμανούς, ως ανάπηρο σε γερμανική φυλακή που έχω κάνει. Το αρνήθηκα να το διεκδικήσω κάτι, γιατί είναι και ένα άλλο θέμα που δεν το είπαμε εδώ χάμε και πρέπει να ξέρετε τι έχει γίνει για αυτό το θέμα. Είναι μερικά χρήματα που έδωσαν υποχρεωτικά οι Γερμανοί, το πω, και ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Γιατί δεν θέλω να περάσει από το μυαλό κανένας διαολεμένου ότι τάχα μου το κάνω προς ίδιο συμφέρον. Και γι' αυτό αρνήθηκα να υποβάλω έτσι, για να πάρω όπως πήρε ένα άλλο. Θα πω τώρα την ιστορία. Δηλαδή, οι Γερμανοί δεν εκτέλεσαν όλους τους Εβραίους. Δεν εκτέλεσαν τους Εβραίους που βρισκόταν σε ειδικές δουλειές και που αν τους σκότωναν δεν θα υπήρχε αντικαταστάτης να κάνει τη δουλειά του. Κατάλαβε. Είτε ήταν σε φαρμακοβιομηχανία που ήταν σαν την Μπάγκερ, είτε ήταν σε πολεμικό εργοστάσιο. Αυτοί γλίτωσαν. Πήγανε όλοι στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες, και εκεί έγινε μία πλεκτάνη μεταξύ δικαστηρίων, δικηγόρων και θεάτων, η εξής. Έλα εδώ, πού δουλεύεις στο τάδε εργοστάσιο? Πόσο σε πήγαν, δεν με πήρουν. Και τι, πόσο αμήμανε, μου είπαν η αμοιβή σου είναι το φαΐ σου. Άρα, λογαριάζανε. Πόσα χρόνια δούλευε σε αυτή τη δουλειά, πόσο μελοκάματο έπρεπε να πάρεις, τόσο. Και έβγαζαν απόφαση, τόσο πρέπει να πληρωθείς. Και μια, για ένα τεράστιο ποθό, ποσόν ηθική αποζημίωση. Σχηματίστηκαν τα ποσά και είχαν συλλογή να τα πάρουν τα θύματα, οι δικηγόροι και οι δικαστές. Μεταξύ τους Αμερικάνοι. Αλλά ακόμα ήταν η Γερμανία, όχι όπως είναι τώρα, σε μια κατάσταση δύσκολη, εξαρτημένη από τις Ηνωμένες Πολιτείες και λέει, ελάτε εδώ, θα κάνουμε μια συμφωνία. Καλεί εκπροσώπους
όλων των κρατών που είχαν παρόμοιες περιπτώσεις και εσυμφώνησαν τι ποσά θα δοθούν στον κάθε ένα. Και μεταξύ αυτών πρέπει να έχει υπόψη σας, ας πούμε αν ήταν ένας κρατούμενος και του είχαν αφαιρέσει τον εφρό, τον πλήρωνε και για τον εφρό του. Ξέρω συγκεκριμένες περιπτώσεις που σας το λέω. Τώρα, αυτός που είχε τον εφρό και του έδωσε ένα ποσό, δεν έπιανε τίποτα. Μιας χρονιάς κάθαρση του αίματος δεν έβγαινε με το ποσό που του δίνανε. Και το δυστύχημα ποιο είναι τώρα εδώ, άκουτο, ότι κάλεσαν και την ελληνική κυβέρνηση και δεν πήγε. Κάλεσαν και την ελληνική κυβέρνηση και δεν πήγε. Ποια χρονιά. Και τώρα μην μου λες τα χρονιά. Η χρονιά σε ενδιαφέρει ή το θέμα. Μπράβο. Σωστό. Λοιπόν. Σωστό. Το θέμα. Περίπτω σε ενδιαφέρει. Άστο. Μ' αφήστε να τελειώσω. Κάναμε μια επιτροπή και επισκεφθήκαμε την Υπουργό Εξωτερικών της κυβέρνησης Παπανδρέου και της θέσαμε το θέμα. Έκανε πως δεν ήξερε ότι έχει προσκληθεί η ελληνική κυβέρνηση. Η ουσία είναι ότι προσκλήθηκε η ελληνική κυβέρνηση και δεν πήγε. Και γι' αυτό τα ποσά ήταν και μικρά. Και γι' αυτό και προδότες, είπα εγώ. Εσύ το δικό σου δεν είναι. Ναι, εσύ το δικό σου. Λοιπόν, το διάλειμμα που κάναμε το έχουμε δημοσιεύσει. Ανάμεσα αυτούς που συμμετείχαν στο διάλειμμα ήταν και ο Λεωνίδας ο Κύρκος, ο Μαγκάκης, ο Μαχαίρας. Είμαστε πολλοί. Κάναμε το διάλειμμα. Και έγινε το περίεργο τώρα, για να μην έχει άμεση επαφή η Γερμανία με τα θύματα, τα έδωσε να τα βγάλει πέρα ο ΔΟΜ, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης. Και εκεί φτιάχτηκε μια επιτροπή με εκπροσώπους από όλα τα κράτη, τίθενταν τα στοιχεία που ήταν πολύ σημαντικά, πρέπει να αποδείξεις ότι έκανες φυλακή σε στρατόπεδο γερμανικό και όλες τις συνέπειες αν ήσουν ανάπηρος κλπ. Για να γίνει αποδεκτό. Δεν ήταν εύκολη η παροχή της αποζημίωσης. Και καταφέραμε εμείς σε αυτήν την επιτροπή να δεχτούν τον αντιπρόσωπο το δικό μας του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας. Τον Παλαούρα που είναι τώρα και βουλευτής στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Και πήγαινε ο Παλαούρας και γελάγανε. Διότι λέγανε, μας κάνει εντύπωση. Εδώ είναι αντιπρόσωπο όλων των κρατών και από την Ελλάδα δεν υπάρχει κρατικός αντιπρόσωπος. Είσαστε εσείς, σας ακούμε, αλλά δεν του δίνουμε δικαίωμα ψήφο. Το καταλάβετε τώρα αυτό. Και γι' αυτό είπα και τη δική μου την περίπτωση. Και με την ευκαιρία να μάθετε κι άλλη μια περίπτωση. Ξέρετε ότι από το 1982 αναγνωρίστηκαν επίσημα και οι αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης του ΕΑΜ Ελλάς, Εθνικής Αλληλεγγύης κτλ. Εγώ αρνήθηκα να μου γίνει αναγνώριση. Δεν τη δέχτηκα. Και είπα στη Βουλή, επειδή κι ένας στραβό μυαλό από τα δικά σας, θα νομίσει ότι αυτό το κάνω για να εξυπηρετήσω τον εαυτό μου, εγώ δεν είμαι αναγνωρισμένος αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης. Και υπογράφω για τον Τάδε, τον γνώριζα σε μάχες που έγινε, ότι ναι, τον συνάντησα αυτό στην Τάδε μάχη. Εκεί είναι αναγωνιστής Εθνικής Αντίστασης. Αναγνωρίζουν την υπογραφή μου από ένα μη αναγνωρισμένο αντιστασιακό. Αλλά πρέπει να ξέρεις και μη γελάς ότι έχεις να κάνεις με έναν κόσμο που η διαστροφή του μυαλού είναι φοβερή. Και αν δεν παλέψεις με ίσους τρόπους θα σε διαλύσουν. Εάν πετύχαμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο
Είναι ακριβώς γιατί κάναμε αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, υπάρχει άλλη ερώτηση. Θα αποφύγω να σας προσφωνήσω γιατί δεν ξέρω τι να πω χωρίς να... Μανώλη, σκέτο. Είναι η δεύτερη φορά που σας συναντώ. Την πρώτη ήταν στην Κύπρο, πριν από 96. Και τότε ήμουνα τόσο συγκινημένη όσο και σήμερα. Νόμιζα τη δεύτερη φορά ήταν λιγότερο. Λοιπόν, έχω δύο βασικές ερωτήσεις να κάνω. Θα ήθελα το σχόλιο σας για τις τελευταίες δηλώσεις που έκανε ο Γκάουκ. Διαβάσαμε στις εφημερίδες κάτι δακρύβρεχτα, ότι μας δίνουν, πρέπει να δώσουμε το χέρι στο... Έχω εδώ τη μετάφραση. Πρέπει να δώσουμε «Noch einmal die Hand zu Griechen». Πρέπει να δώσουμε άλλη μία φορά το χέρι στους Έλληνες, το είπε πριν από μερικές ημέρες. Δεν ξέρω τώρα ακριβώς τι εννοεί. Το άρθρο δεν με ικανοποίησε. Αυτό υπάρχει δηλαδή αυτή τη στιγμή μία διάθεση προσέγγιση της γερμανικής κυβέρνησης. Θα ήθελα να ακούσω εσάς πάνω σε αυτό. Το δεύτερο μου βασικό ερώτημα είναι το εξής. Εμείς που έχουμε ζήσει πάνω από τη μισή μας ζωή στη Γερμανία, έχουμε φάει ψωμί και αλάτι μαζί με Γερμανούς και όχι μόνο, και όλες τις άλλες εθνικότητες των συναδέλφων μας. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά την νοοτροπία τους. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά τη σχέση τους με το χρήμα. Είναι περίφημοι για τη τσιγκουνιά τους, για το πώς μετράνε τα χρήματα, πώς τα υπολογίζουν και πάει λέγοντας. Είναι μέσα στο DNA τους μια άλλη σχέση με το χρήμα από αυτή που εγώ σαν Ελληνίδα, από αυτή με την οποία εγώ εκπαιδεύτηκα. Είναι ξεκάθαρη η διαφορά και δεν είμαι βέβαια η μόνη. Λοιπόν, όλη αυτή η ιστορία με το χρέος που έχουν, λέω τη λέξη χρέος. Και τη λέξη χρέος μου αρέσει πιο πολύ γιατί έχει και ένα ηθικό υπόβαθρο. Γιατί οι Γερμανοί με τόσο πείσμα, δεκαετίες τώρα, αρνούνται να δώσουν αυτά τα χρήματα. Είμαι σίγουρη ότι μέσα εκεί κρύβεται και η πολιτική διάσταση του χρήματος. Το χρήμα και η πολιτική είναι αλληλεύεται. Όπου υπάρχει χρήμα, υπάρχει πολιτική. Και όπου υπάρχει πολιτική, υπάρχει χρήμα. Έχουν μια άμεση διαλεκτική σχέση. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο μόνος λόγος που δεν δίνουν αυτά τα πόσα εκατομμύρια είναι, δισεκατομμύρια, 169 μας είπατε. 162. Λοιπόν, θέλω εσείς ένας πέρα για πέρα πολιτικά σκεπτόμενος άνθρωπος από την εφηβεία σας ακόμα, την πολιτική διάσταση αυτής της αιμονής των Γερμανών δεν γίνεται τυχαία. Γιατί κυρίως προς τους Έλληνες, τι είναι αυτό που τους έχει πεισμώσει, γιατί όταν πεισμώσουν είναι χειρότεροι για τα ελληνικά γαλλιούδια. Έχουν πείσμα και δεν θέλω να παραδεχτώ ότι είναι μόνο τα εκατομμύρια. Κάτι εκεί μέσα τους τσινάει, τους πονάει, τους ενοχλεί. Δεν θέλω να απαντήσω στο θέλω τη δική σας την άποψη. Αυτή η μιλιταριστική επίθεση των Γερμανών προς όλο τον κόσμο για να κυριαρχήσουν, που τους βασανίζει πάρα πολύ το γεγονός ότι δεν τα καταφέραμε, αυτό μην το ξεχνάμε. Τελειώνω όμως, θα ήθελα δύο κουβέντες από εσάς. Με αυτή τη διάσταση, δεν θέλω να ακούω άλλο εκατομμύρια και πότε θα τα πάρουν και αν είναι αυτός ο τομέας ή εκείνος ο τομέας. Αυτό το βάσανο των Γερμανών ενάντια στην Ελλάδα να μην τα δίνει, όχι μόνο σαν χρήμα, αλλά και σαν ιδεολόγημα. Αυτό είναι το ερώτημά μου. Πολύ ωραίο το ερώτημα και θα επιχειρήσω να δώσω μία εξήγηση. Καταρχήν, εγώ κάνω μία διάκριση. Λέω οι γερμανικές κυβερνήσεις, δεν λέω οι Γερμανοί. Δεν λέω οι Γερμανοί, λέω οι γερμανικές κυβερνήσεις. Οι γερμανικές κυβερνήσεις
είναι κυβερνήσεις οι οποίες συμμετέχουν στο G8. Συμμετέχουν στο παγκόσμιο σύστημα καταπίεσης των λαών. Στο σύστημα που θέλει τους λαούς σκλάβους. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να επιτρέψουν, σύμφωνα με την αντίληψή του, να επικυρωθεί η ιδεολογία της αντίστασης. Τι θα πει αυτό? Ότι ο ελληνικός λαός ήταν ο μόνος που το 1940 κατέριψε τη μάσκα του αίτητου άξονα. Ωστότε ο άξονας νικούσε παντού. Στην Ευρώπη, στην Αφρική, στην Ασία. Ποιος έριξε το αίτητο του άξονα? Ο ελληνικός λαός. Δεν τους συμφέρει λοιπόν το συστήματος, και η Μέρκελ και οι άλλοι είναι υπηρέτες του συστήματος, ανήκουν στο G8. Δεν τους επιτρέπεται λοιπόν να αναγνωρίσουν την ιδεολογία της αντίστασης. Και γι' αυτό εγώ τους το είπα με σκληρό τρόπο. Γιατί δεν αναγνωρίζετε αυτά που οφείλετε? Επειδή είμαστε ο λαός που κατέριψε το μύθο του αίτητου του άξονα? Ή επειδή είμαστε ο λαός που με τη μάχη των Σινών και τη μάχη της Κρήτης ανατρέψαμε όλα τα σχέδια του Χίτλερ? Ή δεν μας αναγνωρίζετε το γεγονός ότι με την καθήλωση 12 επίλεκτων γερμανικών μεραρχιών στην Ελλάδα βοηθήσαμε να ιτηθεί ο ναζισμός και εσείς σήμερα να μην έχετε ναζιστική κυβέρνηση? Αλλά ξεχωρίζω τις κυβερνήσεις, όχι τον λαό γερμανικό. Διότι ο λαός ο γερμανικός... Συγγνώμη, στην καθημερινότητα λένε οι Γερμανοί έχετε δίκιο, σε μια πολιτική συζήτηση πρέπει να μην κάνουμε αυτό. Όχι, να κάνουμε το διαχωρισμό. Έκανα αυτό το λάθος από την τρέχουσα. Ωραία, ναι, και από την ταραχή που έχω. Συγχωρέστε με. Τόσο προξενό ταραχή που έχω. Εμείς επιμένουμε να κάνουμε αυτό το διαχωρισμό και λέμε, θα σας επαναλάβω ό,τι είπα τελευταία, το λέω πολλές φορές, αλλά ό,τι είπα τελευταία στη γερμανική σχολή στην Αθήνα. Ύστερα από αγώνα των φοιτητών, εκεί πίστηκε τελικά, υποχρεώθηκε η γερμανική κυβέρνηση να δώσει την άδεια και να πάω στη σχολή τη γερμανική. Πριν έρθω εδώ στην Ευρώπη. Πήγα λοιπόν και κουβέντιασα και τους είπα, δεν κατηγορούμε σήμερα τον γερμανικό λαό για τα εγκλήματα του Τρίτου Ράιχ. Και θα σας το πω, λέω, σκληρά. Όπως δεν μπορείς να κατηγορήσεις το παιδί ενός δολοφόνου για τις δολοφονίες που έκανε ο πατέρας του, τι ευθύνεται το παιδί του δολοφόνου για τα παιδιά που τα τηλεφωνίες που έκανε ο πατέρας? Καμία ευθύνη δεν έχει. Έτσι κι εμείς το σημερινό γερμανικό λαό δεν του καταλογίζουμε καμία ευθύνη. Τώρα κάνω μια διαφοροποίηση. Όπου πάω και είναι γερμανικό κοινό και όταν τελειώσω του λέω από τώρα και στο εξής θα σας καταλογίζω ευθύνη αφού μάθατε τι έγινε και δεν κάνετε κοινό. Τους χαρίζουμε και τους ίδιους, το λέω. Λοιπόν, και με ενέπνευσε η αντίδραση και ο τρόπος που μιλήσαν τα παιδιά που είπα το εξής. Τι ζητάμε? Ο πολιτισμός της Γερμανίας να αποτελέσει ένα παραστάτη, ο ελληνικός πολιτισμός σε ένα άλλο παραστάτη και να γίνει η γέφυρα φιλίας όχι μόνο των λαών, των δυο λαών, γερμανικού και ελληνικού,
αλλά να είναι η γέφυρα φιλίας όλων των λαών της Ευρώπης. Κάνω δηλαδή μια υπέρβαση για αυτό το πράγμα. Άρα εμείς αγωνιζόμαστε για τη φιλία των δύο λαών που μπορεί να εδραιωθεί με βάση το δίκιο, την αποκατάσταση του δίκιου και να αποτελέσει το μέλλον για τη φιλία τους όλων των λαών της Ευρώπης. Και μάλιστα μερικούς, και γελάω, μερικούς ανταποκριτές δημοσιογράφους Γερμανούς που έρχονται και παίρνουν συνέντευξη, τους λέω τι ήταν ο Γκέτε, λένε ένας μεγάλος ποιητής. Λέω, δεν ξέρετε τίποτα άλλο, λέει ποιητής ήταν. Κάτι έχουμε ακούσει άλλο, αλλά δεν. Φιλέλλη. Ε? Γιατί φιλέλλη. Φιλέλληνας. Φιλέλληνας. Ο Γκέτε ήταν γεωλόγος. Γεωλόγος. Ρε στο δικηγόρο, γεωλόγος ήταν. Άκουσε για να καταλάβεις. Εάν δεν έχεις φαντασία, μεγάλη δεν μπορείς να γίνεις γεωλόγος. Διότι φέρνεις μπροστά σου δισεκατομμύρια χρόνια. Κατάλαβες. Και παρακολουθείς την κίνηση του φλοιού της γης, της τροπόσφαιρας, της ασυνέχειας του Μοχόροβιτς, του μάγματος κτλ. Το κατάλαβες. Λοιπόν, δεν το ξέρανε ότι ήταν γεωλόγος. Ξέρανε μονάχα τον ποιητή. Και θα μου πείτε τώρα εσύ πώς το ξέρεις. Εγώ ως γεωλόγος δεν μπορούσα να το ξέρω. Πρώτα γνώρισα τον γεωλόγο Γκέτε και μετά όλα. Και θεώρησα μεγάλη μου τιμή το γεγονός ότι σε ένα συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας στην ερακτήρια τελετή την έναρξη αποφάσισε η Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία να διαβαστούν ποίηματα του Γκέτε και ποίηματα δικά μου. Να πω κάτι για τα χειροκροτήματα, δεν έχει χάσει. Πρέπει να μπούμε και στο δεύτερο θέμα. Υπάρχουν χειροκροτητές, επίτηδες βαρμένοι, να χειροκροτούν τους πολιτικάντιδες που εμφανίζονται για να δείξουν ότι έχουμε αφήσει στο κοινό. Δεν ανήκουν και σε αυτή την κατηγορία. Ανήκει τόσο σε καμιά άλλη. Λέω σε όλους τους ρήτορες, μιλάνε σωστά και καθυλώνουν το κοινό του από τον ρητορικό του λόγο. Σου λέω, τώρα εσύ νομίζετε όταν τελείωσαν αυτοί οι άνθρωποι ότι σε χειροκροτούν για αυτά που είπες. Γιατί με χειροκροτούν. Λέω, είχες τέτοια ικανότητα να τους καθυλώσεις με το λόγο σου το ρητορικό, ώστε θέλουν οι άνθρωποι να απελευθερωθούν. Και όσο πιο καθυλωμένοι ήτανε, τόσο η αντίδραση μεγάλη. Ακούς χειροκροτήματα, ακούς σφυρίγματα, ακούς αμάν και αμάν. Γιατί, για να απελευθερωθεί, εσύ λοιπόν τώρα, θέλετε να απελευθερωθείτε από μένα, ε. Λαθεμένη θεωρία, Μανώλη. Λαθεμένη θεωρία. Αυτό είναι λαθεμένη θεωρία. Και μελέτησε την σωστά και θα δεις ότι το χειροκρότημά σου δεν αφορούσε αυτά που έλεγα, επιφανειακά νομίζεις αυτό, στην ουσία ήθελες να απελευθερωθείς από την καθήλωση που σου έκανα. Είπες την αλήθεια τώρα. Παίρνω ένα μηδενικό, διότι δεν κατάφερα να σε πείσω που το είπα. Είναι οι επανορθώσεις που προσδιορίσε για την καταστροφή της εθνικής μας οικονομίας το Συμβούλιο των Παρισίων το 19 μελές. Επανορθώσεις. Ένα. Είναι το αναγκαστικό δάνειο 2 και είναι και η επιστροφή των αρχαιολογικών θησαυρών 3. Τέλος. Οφειλές το δημόσιο είναι αυτό. Και υπάρχουν και οφειλές στους πολίτες. Οι καταστροφές δεν είναι μέσα καθόλου. Όχι. Η Μαργαρίτα έχει τον νόμο.
ίσως νομίζω ότι αυτό που θέλω να πω γεφυρώνει το ένα θέμα με ίσως το τελευταίο θέμα για το οποίο θέλουμε να μιλήσουμε, η κατάσταση στην Ελλάδα. Και επειδή έχω να κάνω με νέους Γερμανούς, πολύ νέους Γερμανούς, οι οποίοι τους είναι δύσκολο να καταλάβουν γιατί να μιλάμε για ένα θέμα του παρελθόντος, προσπαθώ να τους δώσω να καταλάβουν γιατί είναι ένα θέμα του παρόντος, το θέμα των, των οφειλών, όπως λέτε. Έχει πολύ ενδιαφέρον που το λέμε οφειλές. Και θέλω να πω ένα γερμανικό, τα δύο πράγματα που λένε αυτή τη στιγμή οι γερμανικές κυβερνήσεις, όπως λέτε, είναι δύο. Τα συμβόλαια πρέπει να τηρούνται. Schulden, όχι. Verträge müssen eingehalten werden. Δεύτερο, και τα χρέη πρέπει να αποπληρώνονται. Schulden müssen abbezahlt werden. Λοιπόν, και βλέπουμε ότι αυτά τα πράγματα θα έπρεπε να ισχύουν. Τα συμβόλαια πρέπει να τηρούνται και τα χρέη πρέπει να αποπληρώνονται. Βάσει της λογικής. Βάσει της λογικής. Βλέπουμε όμως ότι τα συμβόλαια του 1946 δεν τηρούνται και τα χρέη που υπάρχουν δεν αποπληρώνονται. Το λέω αυτό γιατί είναι σημαντικό επιχείρημα το οποίο πρέπει να χρησιμοποιούμε γιατί βλέπουμε ότι επειδή μιλάμε για δίκαιο και εκεί είναι το ερώτημά μου, τι δίκαιο τελικά, για ποιο δίκαιο μιλάμε, ποιο δίκαιο ισχύει και ποιο δίκαιο δεν ισχύει. Και νομίζω ότι πρέπει να το λέμε αυτό στη γερμανική κυβέρνηση και σε διάφορους, σαν επιχείρημα. Λοιπόν, το ερώτημα τώρα είναι γιατί δεν ισχύει το ένα δίκαιο και γιατί ισχύει το άλλο δίκαιο. Μπορεί να είναι και ρητορική ερώτηση. Εγώ καμιά φορά απογοητεύομαι και λέω μόνο το δίκαιο του ισχυρού φαίνεται ακριβώς να ισχύει. Ακριβώς. Okay. Και κατά πόσο τι τελικά εμείς περιμένουμε από όλο αυτό το πράγμα, εφόσον ότι βλέπουμε ούτε το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τηρείται, ούτε το δίκαιο του Διεθνές Νομισματικού Ταμείου τηρείται και μπορούμε εμείς τελικά να πιστεύουμε ότι θα τηρήσουν ποτέ αυτό το δίκαιο. Αυτό είναι το πρώτο. Και το λέω έτσι για να μιλάμε για τα δύο σταθμά για τα οποία εδώ πέρα χρησιμοποιούνται στη συζήτηση, γιατί όλα αυτά είναι ένα δισκούρ, μια συζήτηση. Αυτή είναι λοιπόν η πρώτη μου ερώτηση, κατά πόσο, γιατί βλέπω ότι αυτή τη στιγμή δεν τηρείται κανένα δίκαιο. Η Τρόικα είναι ένας μη δημοκρατικός οργανισμός, ο οποίος δεν είναι το δίκαιο. Αυτό και αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Η δεύτερη ερώτηση είναι γιατί μιλάτε για οφειλές της Γερμανίας προς την Ελλάδα και όχι για χρέος. Με ενδιαφέρει αν υπήρχε, αν το κάνετε έξτρα, ότι δεν μιλάτε για χρέος, αλλά μιλάτε για οφειλές. Όσο αφορά το λεξιλόγιο, γιατί γι' αυτό θα είχε ενδιαφέρον, όσο αφορά την γερμανική συζήτηση, να το μεταφράζουμε κι αλλιώς. Το τέλος, έγινε πολύ μεγάλη έρευνα για την ορολογία που θα δούμε για το θέμα αυτό. Εάν πούμε χρέος, είναι και το χρέος που έχουμε όλοι οι άνθρωποι απέναντι στον εαυτό μας, στα παιδιά μας. Υπάρχουν πολλές ερμηνείες για το χρέος. Είναι και το χρέος των δανείων και είναι και το χρέος, να πω μια κουβέντα εκκλησιαστική αν θέλεις. Έχεις ακούσει για τα ομοφόρια του χρέου. Αυτό που φοράνε οι εκκλησίες, οι ιερωμένοι, τα ομοφόρια του χρέου που πρέπει να έχουν απέναντι στο κοινό τους, στο εκκλησίασμα, στο ποιμιό τους κτλ. Επειδή το χρέος μπερδεύει και είναι και το οικονομικό χρέος, γι' αυτό επιλέξαμε οφειλές που δεν μπορεί να συντεργεστεί με οτιδήποτε άλλο. Οφειλές της Γερμανίας προς την Ελλάδα, καθαρά. Αυτό η απάντηση για το τελευταίο. Τώρα, για τη διαφορά ανάμεσα που λένε μερικοί, γιατί το ένα λες έτσι και το άλλο λες έτσι. Εμείς δεν λέμε τίποτα διαφορετικό και αν θέλεις να το κάνουμε όσο μπορούμε πιο λιανά. Από καιρό είχαμε φτιάξει μαζί με τη Σαποράφα την Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου των Δανείων. Για να δούμε το κάθε δάνειο τι είναι ακριβώς. Και έχω γράψει και ένα σχετικό βιβλίο, ο
τίτλος είναι «Η έξοδος, πώς θα βγούμε από την Ελλάδα», όπου κάνω μελέτη όλων των δανείων της χώρας από το 1824 μέχρι τώρα, το καθένα. Και για να γίνει κατανοητό από όλους σας, τα δάνεια, τα κρατικά, δεν είναι τα ίδια τα δάνεια που κάνετε με την τράπεζα. Υπάρχει μια τεράστια διαφορά. Δηλαδή, εάν ένα δάνειο έχει μια αξία 100 μονάδων, αυτό είναι ονομαστική αξία του δανείου. Αμέσως σου κρατάνε τους τόκους και σου δίνουν το πραγματικό δάνειο που είναι όταν αφαιρεθεί από το ονομαστικό δάνειο, αφαιρεθούν οι τόκοι. Που δόθηκαν. Που δόθηκαν. Εννοείται, για να μπορούν να καταλάβουν τι λες. Εν τω μεταξύ, εσύ πληρώνεις τόκο χρεωλήσια στο ονομαστικό δάνειο. Έλα λοιπόν Ραχώη, παίρνω τον τελευταίο που λέει ότι μας έδωσε 26 δισεκατομμύρια. Από τα 26 δισεκατομμύρια που λες ότι μας τα έδωσες και δεν τα έδωσες για να σταματήσεις την ανεργία στον στην Ισπανία, πόσα πραγματικά μας έδωσες, δεν μας το έχει πει, δεν το ξέρουμε, είναι άγνωστο. Πόσο κράτησες από τους τόκους και γιατί αυτούς τους τόκους δεν τους έδωσες για να σταματήσεις την ανεργία στην Ισπανία. Και για να δούμε από τα τοκοχρεωλήσια που σου έχουμε δώσει, τι έχουμε πληρώσει, μήπως έχουμε εξοφλήσει τα δάνεια. Αγαπητοί φίλοι, έβγαλε τελευταία η Τράπεζα της Ελλάδος και μας δίνει τα εξής στοιχεία. Η Τράπεζα Ελλάδος. Ότι συνολικά, δεν το λέει αναλυτικά, αλλά συνολικά, έχουμε εισπράξει, συγγνώμη, 226 700 δις ευρώ μας έχουν δώσει ως δάνεια και έχουμε πληρώσει 270 εκατό δις. 33 δισεκατομμύρια παραπάνω. Συνολικά. Εγώ περιμένω και το αναλυτικό. Κάθε χώρα. Έχουμε συνάψει δάνεια. Με κράτη. Με τράπεζες. Με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και με το την Ευρωπαϊκή Κρατική Τράπεζα. Λοιπόν, ζητάμε εμείς τώρα, ξαναφτιάχτηκε η Επιτροπή και τώρα μάλιστα είναι της Βουλής Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου που κάνει την έρευνα για κάθε ένα δάνειο. Για να αποδειχθεί το πρώτο αυτό στοιχείο που έκανε κατάπληξη. Είναι συνολικό. Δεν οφείλουμε πουθενά τίποτα κατά τη γνώμη μου από τη μελέτη που έχω κάνει των παλιών και δανείων. Το δάνειο του 1824 έχει κάποια αξία πως έγινε. Ο Μέτερνιχ και η παρέα του είχαν εναντιωθεί στην εξέγερση της επανάστασης του ελληνικού λαού. Όταν είδαν ότι η επανάσταση ριζώνει και δεν πρόκειται να την διαλύσουν, την πλαγιοκόπησαν με το χρέος, το πρώτο δάνειο. Ο Μέτερνιχ είπε να δώσει το πρώτο δάνειο, το 1824. Και παρακαλώ, δεν το θυμάμαι τώρα απ' έξω να σας πω τα νούμερα, εδόθηκε το μισό μονάχα. Δηλαδή το πραγματικό δάνειο ήταν το μισό. Τι ονομαστικό ήταν δεν θυμάμαι πόσο, αλλά θυμάμαι ένα στοιχείο, το έχω γράψει, το περιγράφω ακριβώς, δεν το θυμάμαι τώρα απ' έξω. Ξέρετε πότε το ξοφλήσαμε, πριν 10 χρόνια. Για σκεφτείτε πόσες φορές θεωρούντανε τα τοκοχρεωλήσια ως νέο δάνειο και δεν μπορούσαμε να το ξοφλήσουμε και το ξοφλήσαμε πριν 10 χρόνια. Κατά τη δική μου την άποψη δεν οφείλουμε σε κανένα απολύτως τίποτα. Αν όμως έχουμε πέσει έξω, ο λογιστικός έλεγχος θα αποδείξει ότι θεριπεί ένα δάνειο που μας έκανε το τάδε κράτος, του οφείλουμε να το πληρώσουμε. Καμία αντίρρηση. Καμία αντίρρηση.
αλλά τι ζητάμε, αυτό που έχω προτείνει και επιμένω. Επειδή οι δανειστές απαιτούν και προσπαθούν να μας πιάσουν από το λαιμό, ενώ δεν κάναμε εμείς το ίδιο στους Γερμανούς που μας οφείλουν, το λέω στην κοπέλα, αυτή είναι η διαφορά, προτείνω ένα μορατόριο ενός χρόνου, να παγώσει το σύμπαν, δηλαδή να μην πληρώνουμε κανένα το κοχρεωλήσιο απολύτως και να μην μας δώσουν κανένα δάνειο. Να μην πληρώνουμε και να μην μας δώσουν δάνειο. Και σε ένα χρόνο πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε, τα έχω γράψει σε βιβλίο ειδικό, θα καταφέρουμε να τα βγάλουμε πέρα. Γιατί, αγαπητοί φίλοι, πρέπει να ξέρετε ένα πράγμα και θα σας το πω, θα το συναντάτε καθημερινά στη ζωή σας. Το χρήμα δεν παράγει αξία. Το χρήμα αντιπροσωπεύει αξίες και ανταλλάσσει αξίες. Αγαθά και αξίες δημιουργούν μονάχα οι εργαζόμενοι με την εργασία τους. Και αυτό φαίνεται στην απεργία. Όταν απεργεί ένα εργοστάσιο, εάν παρήγαγε το χρήμα...